Φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα έχω την πολύ μεγάλη χαρά να έχω ζωντανά εδώ στο στούντιο τον κύριο Βασίλη Λεβέτη, τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών. Θα είναι μαζί μας για τις επόμενες δύο ώρες. Και ο πρόεδρος, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Χρόνια πολλά. Και εσείς, με υγεία, εύχομαι. Σε όλο τον κόσμο που μας παρακολουθεί. Ο πρόεδρος δεν έχει καμία αντίρρηση. Όσες φορές έχει έρθει, γιατί οι άλλοι έχουν αντίρρηση. Θέλει να βγαίνετε στο τηλέφωνο. Θα ανοίξουμε κάποια στιγμή τις τηλεφωνικές γραμμές για να κάνετε απευθείας ερωτήσεις στον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών. Πριν ξεκινήσουμε τη συνέντευξη, θα μου επιτρέψετε, πρόεδρε, να πω ότι ο Μιχάλης Σάλας, ο γνωστός τραπεζίτης, φίλες και φίλοι, προφανώς έχει ενοχλήσει πάρα πολλούς. Θα δούμε στη συνέχεια ποιους έχει ενοχλήσει. Έχει ασκηθεί μία δίωξη εναντίον του. Ο κύριος Σάλας έβγαλε μία σημαντική ανακοίνωση και λέει ότι προσπάθεια στοχοποίησής μου δεν θα τελεσφορήσει. Έχει ασκηθεί λοιπόν σε βάρος του ποινική δίωξη, για την οποία, όπως δήλωσε, δεν έχει λάβει επισήμως γνώση. Και η ανακοίνωση του κυρίου Σάλα λέει τα εξής, ότι πληροφορήθηκα από τον τύπο ότι έχει ασκηθεί και σε βάρος μου ποινική δίωξη για ακίνητα που είχε αγοράσει με διαδικασίες τυπικές και διαφανείς η Τράπεζα Πυρός το 2006. Με εξίσου διαφανείς και νόμιμες διαδικασίες πώλησε τα ακίνητα αυτά 10 χρόνια μετά στην τιμή που τα έχει αποκτήσει, δηλαδή χωρίς καμία ζημιά, και μάλιστα αφού εν τω μεταξύ τα ιδιοχρησιμοποίησε για 10 χρόνια εγγράφοντας και σημαντικά κέρδη. Το γεγονός, λέει ο κύριος Σάλας στην ανακοίνωσή του, ότι η αγορά των ακινήτων δεν έχει προξενήσει ζημία στην Τράπεζα Πυρός, έχει επιβεβαιώσει και η Τράπεζα της Ελλάδος σε σχετικό έλεγχό της. Μολονότι μέχρι αυτή τη στιγμή δεν έχω λάβει επισήμως γνώση της δίωξης και του πορίσματος στο οποίο βασίζεται, δεν θεωρώ τυχαίο το χρόνο άσκησής της, αφού συμπίπτει με την ανακοίνωση των νέων επενδυτικών μου σχεδίων. Αντιλαμβάνομαι ότι πρόκειται για μια προσπάθεια στοχοποίησής μου, η οποία είμαι βέβαιος πως δεν θα τελεσφορήσει λόγω της έλλειψης ζημίας της τράπεζας. Λυπάμαι ωστόσο για το γεγονός πως μαζί μου αδίκως ταλαιπωρούνται 30 ακόμα άνθρωποι της αγοράς και στελέχη της Τραπέζης Πυρός. Αυτή είναι, φίλες και φίλοι, η δήλωση του κυρίου Μιχάλη Σάλα. Έγινε σε μια στιγμή που πράγματι είχε αναπτύξει μια νέα δραστηριότητα στον τραπεζικό χώρο με την Παγκρίτια Τράπεζα και άλλα θέματα, και ήρθε αυτή η ποινική δίωξη και ο άνθρωπος λέει αυτά που λέει, υποστηρίζει αυτά που υποστηρίζει στην ανακοίνωσή του. Πάντως, κύριε Πρόεδρε, κάνει εντύπωση ότι έρχεται στη συγκεκριμένη στιγμή η δίωξη, μιλάει για προσπάθεια στοχοποίησής του και η οποία εκτιμά ότι δεν θα τελεσφορήσει, και προφανώς έχει ενοχλήσει πάρα πολλούς ο κύριος Σάλας, διότι ξεκίνησε σχεδόν από το μηδέν και έχτισε ένα τραπεζικό κολοσσό στη χώρα. Το θέμα ήταν δική του δραστηριότητα αυτή, δηλαδή γιατί εμπλέκουν τον διοικητή? Γιατί νομίζω ότι η κατηγορία είναι ότι ενήργησε τις μεταβιβάσεις αυτές μέσω εταιριών στις οποίες μετέχει. Αυτό θα το δούμε τώρα στην... Δηλαδή είναι σαν να είσαι διοικητής, ας πούμε, σε μια τράπεζα στην Εθνική, ναι. Και να αγοράζουν και να πουλάνε εταιρείες στις οποίες μετέχει ο διοικητής προσωπικά ή μέλος οικογένειας του. Αν ισχύει αυτό... Δεν το γνωρίζω αυτό. Έτσι περιγράψανε. Ναι. Μπορεί να είμαι και εσφαλμένα πληροφορημένα. Ναι, ούτε εγώ το γνωρίζω. Δεν θέλω να πω κάτι το οποίο δεν το ξέρω. Διότι αν απλά ήταν διοικητής και έδωσε δάνεια, κάθε τράπεζα δίνει χιλιάδες δάνεια. Αν όμως τα νομικά πρόσωπα τα οποία πουλούσαν και αγοράζαν είναι πρόσωπα στα οποία μετέχει προσωπικά ο διοικητής ή η γυναίκα του, αυτό είναι πρόβλημα. Αυτό δεν το γνωρίζω. Δεν την ξέρω. Εκεί έγκυται η κατηγορία. Θα παρακολουθήσουμε. Αυτό πήρε το αυτή μου χωρίς επαναλαμβάνω. Πάντως την πόλη. Εγώ το είχα μεγάλη εκτίμηση. Και του έχω ακόμη. Δηλαδή. Έχει βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο, όπως γνωρίζετε, κύριε Λεβέντη. Και είναι πρόσωπο που ανέβασε. Πολύ κόσμο. Ανέβασε. Έχτισε από το μηδέν ένα τραπεζικό κολοσσό στην Ελλάδα. Όμως, αν σας λέγω, έκανε εταιρείες. Θα το δούμε αυτό, θα το δείξει η δικαστική έρευνα. Οι οποίοι συναλλάσσονταν με την εταιρεία την οποία διευθύνει, αυτό είναι κακό. Πάντως είδα στην ανακοίνωση. Όπως και του Στουρνάρα, η γυναίκα, ας πούμε, έκανε διαφημιστικές εταιρείες. Μη συγκρίνεται Στουρνάρα με Σάλα. Δεν έχει καμία σχέση. Είναι... Σε τι έγκυται ότι. Είναι άλλη κατηγορία. Ο κύριος Σάλα δεν είναι. Είναι ενός διοικητή Τραπέζης Ελλάδος, επί την προηγουμένη του Στουρνάρα, μετήχε σε εταιρείες. Αυτό δεν είναι αξιόπινο, να μετέχει σε εταιρείες. Καλά, οι οποίες όμως συναλλασσόντουσαν με το δημόσιο.
Μάλιστα. Αυτό είναι επικίνδυνο. Πάντως λέει ότι δεν έχει προξενήσει αυτή, επειδή μιλάει για αγοροπολισίες ακινήτων και τα λοιπά, για αγορά ακινήτων, ότι δεν έχει προξενήσει ζημία στην Τράπεζα Πειραιός και αυτό το επιβεβαιώνει και η Τράπεζα της Ελλάδος σε σχετικό έλεγχο. Δεν λέει όμως ποιες είναι οι εταιρείες αυτές. Αυτό δεν το ξέρω. Δεν έχω δει τη δικογραφία, δεν ξέρω καθόλου. Είναι πολύ φρέσκο ακόμα. Θα το δούμε. Όμως θα τις δούμε όλες τις λεπτομέρειες και θα αξιολογήσουμε και την πορεία της δικαστικής έρευνας. Κύριε Πρόεδρε, πολύ χαίρομαι που έχετε έρθει, γιατί εσείς έχετε και ένα προσόν, έχετε ένα μεγάλο πλεονέκτημα. Καταφαίνετε με τις δηλώσεις σας, που είναι συχνές πυκνές, εσείς δηλαδή εμφανίζετε συχνά στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και κατά τη γνώμη μου κάνετε και καλά, σηκώνετε σκόνη με τις δηλώσεις σας. Τώρα, είπατε πριν από λίγα 24 ώρες, μιλήσατε για μικρή παρένθεση Πρωθυπουργίας Μητσοτάκη. Δηλαδή λέτε ότι δεν θα μακροημερεύσει εάν κερδίσει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης τις εκλογές. Ναι. Για εξηγήστε μας πού το βασίζεται αυτό το πράγμα. Ότι και αν γίνουν εκλογές και έρθει πρώτο κόμμα όπως θεωρείται βέβαιο ο Κυριάκος, ναι. Και αν σχηματίσει με την κυρία Φόφη κυβέρνηση, γιατί μόνο με αυτήν μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση. Με εσάς δεν μπορεί να σχηματίσει, δηλαδή. Δεν μπορεί να σχηματίσει, γιατί τα 9 σημεία δεν μπορεί να τα καλύψει ο Κυριάκος. Τα 9 σημεία λέτε. Αυτά που έδωσα και στον Τσίπρα. Στον κύριο Τσίπρα που δώσατε. Δεν κάλυψε ούτε εκείνο. Τα δώσατε και στον κύριο Τσίπρα. Θεωρώ ακόμη πιο δύσκολο να τα καλύψει ο Μητσοτάκης. Γιατί τα 9 σημεία, ένα από τα 9 είναι η απλή αναλογική. Ένα από τα σημεία. Είναι χάσμα. Εκεί υπάρχει χάσμα μεταξύ Ένωσης Κεντρών και Νέας Δημοκρατίας. Το δεύτερο είναι τα 300 άτομα της Βουλής να γίνουν 200. Εσείς θέλετε βουλή 200 βουλευτών. Και πολλά είναι τα άτομα. Και πολλά είναι 200. Ναι, όταν το. Ποιος έκανε εκεί προημερών εκλογές η Ολλανδία. Ναι. Και με 18 εκατομμύρια έχει 150. Με διπλάσιο πληθυσμό. Ναι, έχει μισή βουλή από τη δική μας. Ναι. Μισή βουλή από τη δική μας. Αυτό δεν έχει, είναι έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Ακριβώς. Πού στηρίζεται όμως το γεγονός ότι δεν θα μακροημερεύσει, ας πούμε. Και αν γίνει πρώτη. Αν έρθει πρώτη μια κυβέρνηση με 152. Ναι. Δεν θα φέρει επενδύσεις. Αυτά που λέει ότι θα μειώσει τους συντελεστές φορολόγησης δεν θα το καταφέρει, διότι θα του λένε ξένοι από πού θα βρεις ισοδύναμα. Δεν θα έχει ισοδύναμα. Ναι. Και θα αναγκαστεί να συρθεί στην τακτική των προκατόχων του, να κόβει μισθούς και συντάξεις και να επιβάλλει νέους φόρους. Άρα θα είναι ο τέταρτος πρωθυπουργός μετά το 9. Mm-hmm. Που ακολουθεί τη συνταγή, τη βλακώδη συνταγή, κόβε μισθούς και συντάξεις και βάζε φόρους. Ναι. Να σας πω όμως και τώρα φρονώ, τώρα εδώ που έχουμε φτάσει, ότι ένας τέτοιος πρωθυπουργός τέταρτος δεν θα έχει πίστοση χρόνου. Ο Τσίπρας άντεξε 2 χρόνια. Θέλει και εξάντληση τετραετίας ο κ. Τσίπρας. Άλλο λέω. Παρά τα προβλήματα που άντεξε υπάρχουν. 2 χρόνια μέχρι τώρα. Ναι, έχει αντέξει, γιατί ήταν ένα αριστερό κόμμα που πρώτη φορά ήρθε, ένας πρωθυπουργός που το πήγε μισό χρόνο συν 1,5, δεν το πήγε και ακριβώς διετία, πήγε μισό χρόνο συν 1,5 για να λέμε και την αλήθεια, δεύτερον. Τρίτον, η αριστερά ελέγχει το συνδικαλισμό, η δεξιά θα τον έχει απέναντί της, το συνδικαλισμό και τα πεζοδρόμια. Και τέταρτον, όσο προχωράει η απάτη των μνημονίων, τόσο θα μειώνεται η πίστοση χρόνου προς τους πρωθυπουργούς. Δηλαδή, αν ο Μητσοτάκης κρατήσει 6 μήνες, ο πέμπτος που θα κάνει την ίδια απάτη θα κρατήσει μόνο 3. Μόνο έτσι. Και κάποια στιγμή στην πρώτη εβδομάδα θα πάρει δρόμο ο έκτος. Μάλιστα. Έτσι, δηλαδή, βαίνομεν προς καταστάσεις που όσο διατηρείται το ίδιο παραμύθι, ναι, κόβουμε μισθούς και συντάξεις και επιβάλλουμε φόρους, τόσο θα μειώνεται η διάρκεια παραμονής του Πρωθυπουργού και τόσο θα εξαντλείται η υπομονή του κόσμου. Πάντως μας είπατε ότι λέει ο Μητσοτάκης ότι θα μειώσει τους φόρους. Είπατε εσείς, βέβαια, εσείς αναλύσατε τώρα μόλις ότι δεν μπορεί να το κάνει αυτό. Όχι, το πράγμα, θα του λένε γιατί θα βρει ισοδύναμα. Αν πας να μειώσεις το κρασί, θα του λένε φέρε μας από αλλού τα λεφτά. Αν πας να μειώσεις τα νησιά, φέρε μας από εκεί. Φέρε μας από εδώ, φέρε μας από εκεί. Θα μπλέξει την πρώτη εβδομάδα. Ο ΣΥΡΙΖΑ όμως υποστηρίζει το εξής, κύριε Πρόεδρε. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει, εγώ έχω ακούσει και τον κύριο Κούλογλου που είναι σοβαρός. Είναι δημοσιογράφος πάρα πολύ καλός, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ότι το σχέδιο του Σόιμπλε
είναι να ρίξει τον Τσίπρα και να φέρει το Μητσοτάκη. Διότι με το Μητσοτάκη λες συνονοείται καλύτερα. Εγώ που έχω προσωπική επαφή με τη Γερμανία, σας λέω ότι το σχέδιο των Γερμανών είναι να υπάρξει κυβέρνηση να κάνει μεταρρυθμίσεις. Δεν είναι υπέρ κανενός, ούτε υπέρ Λεβέντη, ούτε υπέρ να μην πω τη λέξη. Ναι. Όποια κυβέρνηση εδώ κάνει μεταρρυθμίσεις, αυτή θα βγάλει την Ελλάδα από τα μνημόνια και μια τέτοια κυβέρνηση θέλουν οι ξένοι. Ναι. Γιατί κουραστήκανε με πρωθυπουργούς παραμυθατζίδες και ψεύτες. Για να μην χρησιμοποιήσω βαρύτερη φράση. Δηλαδή, για να πάμε, να μην πάμε πάρα πολύ πίσω, να πάμε από το 10 που έχουμε τα μνημόνια. Πιστεύετε ότι όλοι οι πρωθυπουργοί από το 10 μέχρι σήμερα είναι ψεύτες και παραμυθατζίδες? Ναι. Κάνανε, σας λέω, το ίδιο λάθος. Ναι. Κουκουλώνανε, πασαλίβανε στο γόνατο όλα, μεταρρύθμιση ούτε μία, ούτε μισή, και θα σας εκμυστηριστώ και κάτι. Τελευταίο μήνα έχω αναπτύξει μία φιλία με τον Μοσκοβισή, ο οποίος, ακούστε τι έκανε, ετοιμάζει επιτροπή να παρακολουθεί αν θα γίνονται μεταρρυθμίσεις. Ειδική επιτροπή. Για την Ελλάδα ειδικά. Σκομισό, ναι, ειδική επιτροπή, επειδή είναι κοινή αίσθηση ότι οι πρωθυπουργοί κοροϊδεύουν. Δηλαδή άλλα τους λένε και δεν κάνουν τίποτα, αυτό τίποτα, λέτε. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, να μας εξηγήσετε κάτι, γιατί ακούμε πολύ συχνά τη λέξη μεταρρυθμίσεις. Μάλιστα. Όταν εσείς, ο Βασίλης ο Λεβέντης, λέει μεταρρυθμίσεις, τι ακριβώς εννοείται? Ναι. Τι είναι μέτρο και τι είναι μεταρρύθμιση? Μέτρα είναι όλα αυτά που παίρνουν τούτοι. Ή που πήρε και ο Γιώργος Παπανδρέου, μέτρα πήρε. Και ο Σαμαράς και έκοβε, και λέει, το κόψιμο 300 ευρώ της συντάξης όλων του κόσμου είναι μέτρο. Μάλιστα. Το να πάω να κόψω τη σύνταξη χειρίας είναι μέτρο. Ναι. Κόβω. Και το να βάλω φόρο στο κρασί είναι μέτρο. Ναι. Έτσι, δηλαδή προσπαθώ να πάρω 5 δεκάρες παραπάνω. Με μέτρα. Οφελώντας τον ισολογισμό του κράτους. Αυτό είναι μέτρο. Μεταρρύθμιση τι είναι τώρα? Μεταρρύθμιση είναι να κόψω μια μόνιμη δαπάνη. Ναι. Δηλαδή, μεταρρύθμιση είναι η συντάξη των πλουσίων. Έχουμε 80.000 συντάξεις. Πλουσίων. Ναι, των πλουσίων. Αυτών που έχουν ούτως ή άλλως 3.000 και άνω, μηνύως από νίκη, από τόκους, από άλλες πηγές. Μερίσματα. Να πάμε σε αυτούς να κόψουμε τη συντάξη, να πούμε παιδιά σας τις κόβουμε, γιατί με αυτά τα λεφτά που είναι περίπου 2 δις, 1.800, θα τα δίνουμε σε ποιους? Θα τα δίνουμε σε ανάπηρους, σε αμαία, σε μονογονικές μάνες, θα τα δίνουμε σε άνεργους που είναι παντελώς άνεργοι. Ναι. Σε διάφορες κατηγορίες. Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι η μεταρρύθμιση. Αυτό είναι η μεταρρύθμιση. Μεταρρύθμιση είναι το να κόψεις μια μόνιμη δαπάνη και να έχεις από εκεί και πέρα ωφέλεια. Επίσης, μεταρρύθμιση είναι να βρεις μια νέα πηγή πλούτου που δεν την είχες ως χθες, οπότε θα έχεις πάλι μια μόνιμη ωφέλεια. Δηλαδή, να κόψεις ένα παθητικό που έχεις μόνιμο, μια παθογένεια, ή να ανέβρεις μια νέα πηγή πλούτου, αυτό είναι μεταρρύθμιση. Μάλιστα. Γιατί εκεί ωφελείται ο προϋπολογισμός και ένας ωφελημένος προϋπολογισμός μπορεί να κάνει και κοινωνικό κράτος καλύτερο και δικαιότερος να είναι, και την νεολαία να κοιτάξει να κάνουμε 5 εργοστάσια να μην φεύγει έξω. Όλα αυτά μπορεί να τα κάνει ένας προϋπολογισμός ισχυρότερος. Αυτοχρηματοδοτούμενος, γιατί με μνημόνια και με δόσεις, κύριε Λιάτσο μου, με μνημόνια και με δόσεις, ως πότε θα βγαίνουν, ως πότε θα ζούμε έτσι? Εδώ λέμε και για τέταρτο μνημόνιο ακόμα τώρα. Πιθανόν. Βλέπετε ότι υπάρχει πιθανότητα για τέταρτο μνημόνιο. Μα, κοιτάξτε, όσο δεν καρποφορεί υπάρχουσα πολιτική, πάντα θα υπάρχει ανάγκη νέου χρήματος. Όσο δεν καρποφορεί αυτός ο τρόπος λειτουργίας του κράτους. Έτσι, θα έχουμε ανάγκη νέου χρήματος. Το νέο χρήμα πώς μπορεί να έρθει? Με τις ιδιωτικοποιήσεις, είναι σοβαρό το, και το τρίμηνο τώρα που παρουσιάσαμε πτώση εσόδων είναι γιατί δεν μπήκαν πόροι από τη Φραπόρτ, από τα αεροδρόμια. Αν μπαίνανε αυτοί οι πόροι το 1-900, αν έμπαινε θα είχαμε την άνοιξη. Την επιταγή ήρθε πάντως, η επιταγή ήρθε. Η επιταγή ήρθε, δεν αλλά μετά το τρίμηνο. Ήρθε μετά το τρίμηνο. Και μάλιστα τώρα που λέτε. Δεν πρόλαβε να μπει μέχρι 31 Τρίτου. Τώρα λέτε, μια και που λέτε και για τα αεροδρόμια, που είναι πλέον γερμανικά τα αεροδρόμια. Διότι είναι και δημόσιο. Είναι, η Φραπόρτ είναι εταιρεία του δημοσίου της Γερμανίας. Χθες διάβασα ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο ότι θα έχουμε, λέει, αυξήσεις, λέει, στα 14 αεροδρόμια, στα εισιτήρια κτλ.
θα αυξηθούν τα εισιτήρια. Αυτή δόθηκε στην σύμβαση, δεν προβλέφθηκε έλεγχος και έπρεπε να προβλεφθεί να έχει και το κράτος ένα βέτο επί των εισιτηρίων. Δεν προβλέφθηκε αυτό το πράγμα. Από εκεί και πέρα ο άλλος, υπό την έννοια ότι δεν βγαίνει και το κόστος της λειτουργίας αυξάνει, θα έχει τη δυνατότητα να αυξήσει τα εισιτήρια. Και μάλιστα λέει αγοραστήκαν τα αεροδρόμια με δάνειο 5 τραπεζών, μία ελληνική μεγάλη τράπεζα. Πιστεύω όμως ότι προς όφελος και της Γερμανίας, και εγώ τους το τονίζω συνεχώς, είναι η Fraport να μην αυξήσει τα εισιτήρια. Γιατί αν οι Γερμανοί που επιδιώκουν ιδιωτικοποιήσεις ή στην πρώτη ιδιωτικοποίηση που συνέβη κάνουν αυξήσεις, τότε θα είναι αντιπαθής η έννοια των ιδιωτικοποιήσεων. Καλά, δεν νομίζω ότι είναι και πολύ συμπαθής η έννοια των ιδιωτικοποιήσεων. Δεν ξέρω τη γνώμη τη δική σας. Κοιτάξτε, κάποιες ιδιωτικοποιήσεις πρέπει να μας γίνουν συμπαθείς, γιατί μέχρι τώρα ο τρόπος λειτουργίας των κρατικών επιχειρήσεων ήταν με ελλείμματα. Ναι. Τα ελλείμματα όσο αύξαναν, μπαίναμε μέσα, αύξανε το χρέος και μας έλειπε και η δυνατότητα να κάνουμε και λίγες αυξήσεις σε συντάξεις, σε μισθούς. Πρέπει να έχεις κάποιο πλεόνασμα. Ναι, αν πουλάς, να έχει ένα καλό τίμημα, δηλαδή να κερδίζει το δημόσιο. Διότι αν πουλάς 14 αεροδρόμια με 1,2 δις, δεν ξέρω ποια είναι η δική σας γνώμη, μια και λέτε ότι έχετε και μιλάτε τώρα με τους Γερμανούς. Το ζήτημα είναι τι κερδίζει. Είναι καλή τιμή. Αν βάλουμε πόσα έχουμε. Ξέρετε τι έχω καταλάβει ότι κερδίζουμε με τα αεροδρόμια, με την πώληση. Λέει, ας πούμε, δεν είχε καλό καμπινέ, λέει το τάδε αεροδρόμιο. Ή λέει έχει πέσει ο σοφάς. Αυτό ήταν το πρόβλημα. Όχι, δηλαδή... και το άλλο κέρδος που δεν υπολογίσατε. Ποιο είναι? Είναι το άλλο. Ότι τι δεν θα χάνουμε πια. Αν εγώ σας φέρω τι χάσαμε. Μα δεν ήταν ελληματικά τα αεροδρόμια. Πού το ξέρετε? Δεν ήταν ελληματικά. Κανείς δεν λέγεται για έλλειμμα των αεροδρόμων. Απλώς λέει δεν είχαν εξυγχρονιστεί τα αεροδρόμια. Δεν λέει ότι ήταν ελληματικά, δεν ήταν κερδοφόρα τα αεροδρόμια. Ήταν και ελληματικά. Παλιά. Ήταν και ελληματικά. Παλιά. Μιλάμε για πριν από 20-30 χρόνια. Τώρα. Γιατί τα αεροδρόμια ήταν κρατικά. Είναι μικρή ή μεγάλη τιμή, πιστεύετε? Είχαν κρατικούς υπαλλήλους που βγαίνανε σε αναρωτικές άδειες κλπ. Ό,τι ισχύει στο δημόσιο ισχύει και στα αεροδρόμια. Μην έχουμε αυταπάτες. Μάλιστα. Θα ήταν τρελό να πουλήσουμε κερδοφόρα αεροδρόμια. Δεν υπήρχε δυνατότητα να τα επεκτείνουμε. Άρα καλά κάναμε, λέτε. Ένα πράγμα, όπως το ελληνικό, μόνοι μας μπορούσαμε να βρούμε λεφτά να το φτιάξουμε. Ναι. Δεν υπήρχε περίπτωση, σκουπιδότοπο θα ήταν και ως πότε θα ήταν. Γιατί ΔΕΗ, τι λέτε, ποια είναι η γνώμη σας? Γιατί θέλει τώρα να πουλήσει η κυβέρνηση το 40%. Μια συζήτηση πριν έρθω εδώ. Ναι, ναι. Με τη ΔΕΗ, με έναν ανώτερο υπάλληλο της ΔΕΗ. Δεν μπορεί να σωθεί η ΔΕΗ, θα πουληθεί ολόκληρη. Το 100% ναι. Μοιραίος, αν όχι τώρα το 100, έτσι πάει, ξέρετε, δώσε τώρα το 20, την άλλη φορά το 20 και σε... Γιατί το λέτε αυτό, δεν... Διότι έτσι ακολουθήθηκε και της Εθνικής Τράπεζας, πόσο έχει το κράτος και στην Εθνική Τράπεζα, πολύ λίγο. Και όλες οι τράπεζες, οι κρατικές, ό,τι ήταν κρατικό, μπήκε στο χρηματιστήριο, αν δεν δώσε κι άλλο ένα 20, δώσε κι άλλο ένα 25, δεν έμεινε τίποτα. Αλλά προβλέπετε ότι θα πουληθεί και η ΔΕΗ ολόκληρη. Η ΔΕΗ πλήρως. Το μόνο που μπορούμε αυτό και είναι, πρέπει. Ας λέει ο Σκουρλέτης. Ο Σκουρλέτης λέει για την τιμή των όπλων για να κάνει τον αριστερό. Πρέπει να τα πει αυτά που λέει. Άλλο λέω. Εκείνο που πρέπει να σώσουμε στην ΔΕΗ είναι τα ορυχεία λιγνίτη. Και υπό ποιον έννοια να τη σώσουμε? Πώς να τα σώσουμε? Να υποχρεώσουμε τον επενδυτή που θα κάνει χρήση. Mm-hmm. Που θα κάνει χρήση, γιατί ορυκτό πλούτο δεν μπορούμε να πουλήσουμε. Άρα. Θα δώσουμε τη δυνατότητα να εκμεταλλευτεί ένας τα ορυχεία. Αυτός λοιπόν που θα εκμεταλλευτεί τα ορυχεία πρέπει να τα αποκαταστήσει τη γεωργική γη και να την αποδώσει στους ιδιοκτήτες της. Γιατί τα λίγη τα ορυχεία ανήκανε σε ένα κτηματολόγιο από πάνω. Μάλιστα. Έτσι, και στην ουσία έχει κατασχεθεί αυτό για να γίνει ορυχείο. Γιατί ποιος θα πάει να χτίσει ή να κάνει οτιδήποτε όταν από κάτω σκάβει. Να καλλιεργήσει. Ναι. Δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Το χρέος λοιπόν του επενδυτή που θα μπει μέσα είναι να πρώτον να δίνει κάτι στο δημόσιο, πέραν γιατί είναι ορυκτός πλούτος και πρέπει να δίνει ένα 8 με 12% της αξίας του, ό,τι ισχύει. Ναι. Έχουμε περάσει ένα νόμο ότι πρέπει όταν βγαίνει ορυκτός πλούτος το δημόσιο να έχει και ένα ποσοστό. Πρέπει να τηρηθεί και αυτό. Μάλιστα. Μέχρι τώρα η ΔΕΗ δεν έδινε τίποτα, υπό την έννοια ότι ήταν κρατική. Πρώτον λοιπόν να λαμβάνουμε αυτό το 8-12%. Πρώτον. Δεύτερον να υποχρεωθεί ο επενδυτής να αποκαταστήσει το τοπίο και να το αποδώσει στους ιδιοκτήτες του. Υπήρχαν ιδιοκτήτες του τοπίου αυτού.
Αν δεν το κάνουμε πότε, αυτό, πότε να το αποδώσει. Είναι προδοσία. Άμεσα. Αφήστε το αποκατάσταση. Η αποκατάσταση του τοπίου είναι με άλλο νόμο υποχρέωση. Με άλλο νόμο. Έχει και 18.000 εργαζόμενους σήμερα η ΔΕΗ. Το ξέρετε αυτό. Και αν έρθουν οι ξένοι επενδυτές, δεν ξέρω αν. Αλλά τίποτα άλλο δεν μπορούμε να προφυλάξουμε. Πώς το σκέφτονται το θέμα με τους εργαζόμενους. Τίποτα άλλο ιδιοκτησιακά δεν μπορούμε να προφυλάξουμε, γιατί η ΔΕΗ από τον Ιούνιο πτωχεύει. Δηλαδή θα φτάσουμε. Ξέρετε, μου δίνετε την εντύπωση με αυτά που λέτε, ότι περιγράφεται μια κατάσταση ξέφραγο αμπέλι. Ότι η Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι ξέφραγο αμπέλι. Συγγνώμη, ότι η ΔΕΗ πτωχεύει και ότι κάνει ήδη ληστρικούς λογαριασμούς. Ναι. Και ότι ενώ πλήρωνε 140 ευρώ, σε αυτό, σε αυτό έχετε δίκιο. Αυτό, από μένα το ακούω. Αυτό έχετε δίκιο. Για τους λογαριασμούς έχετε δίκιο. Γιατί το κάνει. Διότι έχει πάρα πολλά δάνεια. Ακριβώς. Και είναι καταχρεωμένη. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτή είναι η λύση απελπισία. Αλλά είναι και άλλη λύση όμως να τα πουλάμε, πώς λέει ο λαός, τον μπυρ παρά που λέμε στην ξεφτύλα, να πουλάμε αεροδρόμια. Να πουλάμε τη ΔΕΗ, να πουλάμε δηλαδή την εθνική μας κυριαρχία σε τιμές απαράδεκτες στους ξένους και στους Γερμανούς και στους άλλους. Κύριε Λιάτσο μου, τη ΔΕΗ την ίδρυσε ο συγχωρεμένος ο Ζήγδης, ον υπουργός βιομηχανίας. Ήταν το μεγαλύτερο εφεύρημα, γιατί μέχρι την εποχή που συναισθήθη η ΔΕΗ, υπήρχαν ηλεκτρικές εταιρείες σε νησιά, σε πόλεις, πολλές. Και ήταν ιδιωτών. Εσείς, ας πούμε, μπορούσατε να, να έχουμε μονάδα παραγωγής ενέργειας. Ένας άλλος μολάος. Ίδρυσε λοιπόν, βρήκε αυτά ο Ζήγδης και σου λέει: για να κάνω εγώ βιομηχανικό σχεδιασμό, θέλω ενέργεια. Και ένωσε υπό τη σκέπη της ΔΕΗ και άρχισε και τους αγόραζε αυτούς. Και τους άφηνε μέσα επιστάτες, αν είναι μηχανικοί τους προσλάμβανε ως μηχανικούς. Ναι, ναι. Έτσι έγινε η ΔΕΗ. Κάποια στιγμή, αφού έγινε η ΔΕΗ, τα κόμματα τη βρήκαν σαν ευκαιρία να διορίζουν. Και έτσι την γκρέμισαν. Πάντως, πολλοί λένε και ισχυρίζονται, και εγώ συντάσσομαι με αυτή την άποψη, ότι είναι εθνικό έγκλημα να πουλάς περιουσία, δημόσια περιουσία σε τιμές εξευτελιστικές. Εθνικό έγκλημα είναι που την απαξιώσαμε. Αυτό είναι το μεγάλο τώρα έγκλημα. Που την απαξιώσαμε. Αυτό είναι το πολιτικό έγκλημα. Τώρα που την απαξιώσαμε, αυτό είναι το πολιτικό έγκλημα. Άλλη λύση έχετε δεν δίκιο, υπάρχει. Έχετε δίκιο. Και αν σας πει άλλος πολιτικός ότι υπάρχει άλλη λύση, είναι βλάκας. Αν σας πει ότι δεν υπάρχει λέτε άλλη λύση. Μόνο, όχι, όχι, μόνο διότι από τον Ιούνιο, πόσο απέχει ο Ιούνιος. Αυτή τη στιγμή έχουμε. Σε 1,5 μήνα από τώρα. Άρα τι, να μην έχετε ρεύμα. Μετά ξεσπάει εδώ. Λέτε ότι τον θα Ιούνιο. Θα πέσει η κυβέρνηση από αυτό. Αν δεν έχει προχωρήσει έστω η πρώτη βαθμίδα ιδιωτικοποίησης. Το 40% λέει για τις λιγνητικές μονάδες. Αυτό λέμε. Το οποίο μετά σημαίνει ότι θα έρθει μετά εξάμεινον και το δεύτερο 40 και ούτω καθεξής. Προβλέπετε τέτοια κατάσταση. Ναι, ναι. Είναι μια λυπηρή πάντως εξέλιξη αυτή. Όχι, θα μπορούσε αν οι συμβάσεις γινόντουσαν με υπηρέτηση του εθνικού συμφέροντος, είδατε όπως σας είπα για τη Φραπόρτ. Αν είχε προβλεφθεί το δημόσιο να έχει βέτο επί των εισιτηρίων, θα μπορούσαμε να προφυλάξουμε τους ταξιδιώτες που χρησιμοποιούν αεροδρόμια και αεροπλάνα. Μάλιστα. Ενώ τώρα πράγματι η Φραπόρτ, έχουσα το πάνω χέρι, κάνει ό,τι θέλει. Να σας πω κάτι. Ναι. Υπάρχει και μια συζήτηση. Είχα προχθές εδώ τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος έχει την άποψη ότι πρέπει να πουλάμε και νησιά κτλ. Και όταν τον ρώτησα, ας πούμε, δηλαδή, άμα θέλει, έρθουν εδώ Τούρκοι επιχειρηματίες και αρχίσουν και παίρνουν τα νησιά του Αιγαίου. Το βλέπετε. Δραχονησίδες εννοούσε ή γιατί. Εννοούσε τα πάντα. Ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, ξέρετε, είναι λίγο πληθωρικός. Είπα να τα πουλήσουμε όλα. Ναι. Αεροδρόμια, νησιά, λιμάνια, τον ουρανό, δεν ξέρω τι εννοούσε. Να τα πουλήσουμε όλα. Εσείς συμφωνείτε με αυτή την άποψη, δηλαδή ότι να πουλήσουμε τα πάντα, δηλαδή στην Ελλάδα. Τα νησιά μας, την εθνική κυριαρχία, τα πάντα δημόσιες, όλες τις δημόσιες επιχειρήσεις. Εντάξει, εύκολα μπορεί να πω όχι. Δεν συμφωνώ. Ναι. Το θέμα είναι πρέπει να βρω τρόπο να ζήσει η χώρα. Εδώ κοιτάξτε ποιο είναι το πρόβλημα. Να μην έχει κλέφτες η χώρα. Ο Άδωνης ο Γεωργιάδης δεν νομίζω να θέλει να τα πουλήσει όλα. Θέλει όμως. Όχι, εγώ κατάλαβα ότι θέλει. Επιθυμεί να πουληθούν. Έτσι κατάλαβα. Μάλλον καταλάβατε λάθος. Δεν νομίζω. Δεν θεωρώ τόσο κακό. Ας πούμε, τόσο. Ούτε εγώ τον θεωρώ. Καλός είναι, αλλά σας λέω ποια είναι η άποψή του. Σας λέω ποια είναι η άποψή του. Θα ήταν κακός ένας άνθρωπος αν υπαρχουσών άλλων λύσεων. Ναι. Κατέληγε στο να τα πουλάει όλα έτσι, μόνο και μόνο γιατί είναι ιδεολογικά υπέρ των πολίσεων. Επειδή λέει είμαστε αδιέξοδο. Ναι. Επειδή είμαστε αδιέξοδο, προσπαθεί και αυτός να βρει προτάσεις οι οποίες θα μας φέρουν στην ανάπτυξη κτλ. Αυτός βρίσκει αυτές τις λύσεις. Εγώ βρίσκω λίγο υπιότερες λύσεις. Πάντως το ότι ψάχνει και αυτός για λύσεις δεν είναι κακό. Γιατί κάποιοι άλλοι δεν ψάχνουν και αφήνουν να πεθαίνει ένα-ένα. Ναι. Και πεθαίνει μαζί του. Πάντως ξέρετε, το οξύμορο. Πεθαίνει όταν όλα μαραζώσουν σε αυτόν τον τόπο. Ναι. Θα πάρει δρόμο και ο κόσμος και θα φύγει έξω. Και να μην είναι οι γέροι, οι συνταξιούχοι, να δω ποιος θα τους πληρώνει.
Το οξύμορο είναι ότι ψάχνουν να βρουν λύσεις αυτοί που έχουν καταστρέψει την Ελλάδα. Εντάξει, δηλαδή η πολιτική εξουσία, γενικώς το λέω. Ναι, εσείς βέβαια μας είπατε. Ο δεν έχει καταστρέψει γιατί δεν έχει και κυβερνήσει. Όχι, όχι, είναι πολύ νέος. Δεν μιλάω για τον Άδωνη. Απλά ενετάχθη σε σχηματισμούς που κυβέρνησαν και αναγκαστικά τώρα συνενέχεται. Ξέρετε, όταν ένας άνθρωπος πάει, ας πούμε, στο Πασόκ, ο ίδιος μπορεί να πάει σήμερα και να ισχυριστεί, εγώ παιδιά. Δεν υπέγραψα τη μνημόνια. Εγώ από σήμερα ήρθα. Ναι. Το Πασόκ όμως κυβέρνησε επί χρόνια. Έχει ένα εκατομμύριο βαρύ κόσμο. Παρελθόν, μακρύ παρελθόν. Σήμερα δηλαδή. Πεδίχθη ο Γιώργος Παπανδρίου έδινε στι ΜΚΟ. Άρα αναγκαστικά. Μαζί με το φω. Μπαίνοντα σε ένα όμιλο. Ναι. Το Πασόκ χρωστάει και 210 εκατομμύρια δάνεια. Όποιο πάει μέσα στο Πασόκ δεν γίνεται συνένοχο. Μπορεί να λέει εγώ μπήκα σήμερα. Τι θα πει εσύ μπήκε σήμερα, κύριε. Οι άλλοι μπήκαν από προχθές και τα κάναν όλα αυτά. Και η Νέα Δημοκρατία χρωστάει. Βεβαίως. Άλλα 200. Νομίζω είναι πάνω από τα 400. Ακριβώς 210 ο καθένας. Εσείς πάντως είπατε ότι οι τρεις τελευταίοι πρωθυπουργοί είναι ψεύτες. Και. Είπα ότι ακολουθούν μια τακτική εσφαλμένη και ότι άλλα είπαν. Γιατί όλα, να τα πάρουμε για έναν ένα. Ο Γιώργος Παπαδρέου υπάρχουν λεφτά. Ο Σαμαράς έλεγε μέχρι τελευταία στιγμή ότι μας βγάζει από τα μνημόνια. Και εκείνο μπαίναμε βαθύτερα. Ο Τσίπρας τα σχίζει. Θα τα σκίσετε μόνο. Επομένως, χρειάζεται να τους πω εγώ ψεύτες. Βγαίνετε έξω, κάντε ένα γκάλωπ και αν βρείτε ένα να τους πει ειλικρινής, διαψεύστε. Δεν ξέρω πάντως. Όταν έρθει η ημερομηνία των επόμενων εκλογών, ναι. Όπως τώρα οι Γάλλοι είναι σε μεγάλο αναβρασμό και αναταραχή, διότι εκεί εγώ προβλέπω ότι θα γίνει του κουτρούλιο γάμος με τα αποτελέσματα. Θα τρίβουμε τα μάτια μας με τα αποτελέσματα. Στη Γαλλία το κρίσιμο δεν είναι τι θα ψηφίσουν την πρώτη Κυριακή. Το είναι οι πιθανότητες που έχει ο καθένας να πάρει τη δεύτερη. Έτσι. Έχει αρχίσει και. Δηλαδή η πρώτη Κυριακή την βλέπουν σαν μια που κάνει την καταπιούν γρήγορα για να έρθει η δεύτερη. Σωστό. Είναι ένα τρελό πράγμα. Να δούμε το δίδυμο που θα προκύψει. Εγώ ξέρετε, ανήκει ένας κεντρών στο EDP, ένα κόμμα του Μπαϊρού που έχει ιδρύσει ένα όμιλο κομμάτων. Ναι. Δημοκρατικών κομμάτων ο Μπαϊρού. Ο Μπαϊρού στηρίζει Μακρόν. Είναι ο πρώτος, ενώ έβαζε πάντα και έπαιρνε ένα 17% ο Μπαϊρού, κεντρός στη Γαλλία. Πήγε με τον Μακρόν. Αυτή τη φορά δεν έβαλε. Μάλιστα. Και μου τηλεφωνήθηκα και μου είπε ότι δεν έβαλα πρόεδρο ακριβώς για να τον βγάλω πρόεδρο. Αν δεν τα καταφέρει λέει, να βγει, τι να πω, λέει. Έχω αποτύχει κι εγώ σε αυτό μου το σχεδιασμό. Πάντως εμφανίζεται, θα έρθουμε στα γαλλικά. Είναι πιθανό όμως. Εμφανίζεται. Αν μπει στην πρώτη, αν είναι στη διάδα. Λέτε είναι μετά περίπατος. Λέτε να κάνουμε μάλλον με εκείνη τη. Πάντως θα δούμε και εδώ. Την ακροδεξιά. Θα δούμε και εδώ θάματα και πράγματα που λέει και ο λαός. Όταν εσείς επειδή κάνετε κάθε τόσο, και έτσι εγώ σας παρακολουθώ με πολύ ενδιαφέρον, κάνετε προβλέψεις πότε θα έχουμε εκλογές. Mm. Τώρα, χτες, αν δεν κάνω λάθος, είπατε ότι είναι πιθανό να έχουμε εκλογές τώρα, τον Ιούνιο. Και στην Ελλάδα, ναι. Στον Ιούνιο την Ελλάδα. Ξέρετε πώς το βλέπω αυτό το θέμα των εκλογών. Επειδή έχω μιλήσει με τον Τσίπρα ορισμένες φορές και δεν είναι το βουνό που θέλει να νομίζει ο κόσμος ότι είναι. Το πολιτικό βουνό εννοώ. Ναι, το... ένα βουνό δηλαδή αγέροχο που βροχές, θύελες τις αντέχει όλες. Είναι ένας άνθρωπος ευάλωτος. Σαν όλους μας. Ρωτάει τη γνώμη σου. Έτσι, είναι ένας άνθρωπος με αδυναμίες κοινό συνειδητός, όπως είπε σήμερα ο Ερντογάν. Ότι μπορεί να πεθάνει την επόμενη στιγμή. Άρα τι με λέτε, Σουλτάνο, που εγώ. Η δικτάτορα, ναι, Σουλτάνο, δικτάτορα. Άρα δεν είναι ένα βουνό ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας ξέρει ότι αν τα σηκώσει όλα πάνω του, μπορεί να καταλήξει σαν τον Πασόκ. Δηλαδή με ένα 4%. Να φύγει από το 35 ή 34 και να πάει στο 4. Όχι, έχει ήδη φύγει από το 35. Το 35 είναι προπολεμικό. Λοιπόν, τώρα είναι ο άνθρωπος σε όποιο ποσοστό είναι. Δεν το μετράω. Μπορεί να μην είναι αληθινές οι δημοσκοπήσεις και να δείχνουν 17 απόσταση ενώ είναι 8, ναι. Ας πούμε. Γιατί υπάρχουν αναποφάσεις. Οπωσδήποτε είναι δεύτερος. Έτσι και αναποφάσεις θα πάνε όλοι σε αυτόν, δεν νομίζω. Ναι. Μην λέμε τώρα οι αναποφάσεις, ξέρετε. Συνήθως οι αναποφάσεις. Χαοδός πάνε. Χίδιν πάνε. Χίδιν. Λένε στη ναυτική ορολογία. Ναι, ναι. Καμιά φορά που βλέπω ναυτικούς, λένε το φορτίο είναι χίδιν. Ναι. Χίδιν τι θα πει. Ατάκτο σειρημένο. Απλώνεται παντού. Δεν το βάζει σε μία. Σε ένα καλούπι. Σε μία θαλάμη. Είναι. Άρα λέτε ότι το ποσοστό των αποφάσεων θα πάει σε. Θα διασπαρεί σε διάφορα πράγματα. Αυτό πάντα όταν δει 5 μέρες πριν τις εκλογές. Αυτή η κατανομή σου λέει και 40% αναποφάσιστη, θα δεις ότι αυτή η αναποφάσιστη στο τέλος θα μοιραστούν ισοπόσως και αναλογικά. Γιατί θα μας πάει, λέτε. Θα γίνει κάτι πολύ
κραυγαλαίο για να πάνε μονομερός κάπου. Γιατί λέτε για εκλογές πιθανές τον Ιούνιο? Ξέρω λοιπόν ότι φοβάται να το σηκώσει. Φοβάται εγώ το που τον έχω ψυχολογήσει και συζητήσει, φοβάται να τα σηκώσει όλα πάνω του. Ναι. Και με ρώταγε τι θα έκανα εγώ. Τι του είπατε? Εγώ του είπα ότι δεν μπορώ να σε συμβουλεύσω, γιατί έχω άλλη ιδιοσυγκρασία. Εγώ δεν θα φτάνα ποτέ μόνος μου στο άκρο εκεί να πέσω. Εγώ θα έπαιρνα και τους άλλους μαζί και θα λειτουργούσα αλλιώς. Ναι, είναι αυτό που λέτε για την οικουμενική κυβέρνηση. Είσαι παράτολμος και πήγες στην ακροκέρα μου να πέσεις. Ο λαός τον εξέλεξε. Εντάξει, τον εξέλεξε, αλλά είχε επιλογή. Ας τον εξέλεξε ο λαός. Είχε επιλογή να πάει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και να πει τα προβλήματα είναι τρομερά. Να κάνουμε μια μεγαλύτερη κυβέρνηση. Δεν νομίζω να μην το δεχόντουσαν. Ναι. Δεν νομίζω. Το έχετε τη ζημιά την έκανε η Φόφη, βέβαια. Τη ζημιά την έκανε η Φόφη που μπήκε και ψήφισε ενισχυμένη. Αναλογή, ναι. Και έδωσε του Μητσοτάκη ένα 142, ένα τέτοιο 50 έδρες μπόνους. Και άντε τώρα ο Μητσοτάκης να δεχθεί να κάνει οικουμενική. Αποκλείεται ο εγωισμός και η αλαζονία, δεν του το επιτρέπουν. Και βαρώνει άλλοι, θα τον πούν προδότη άμα πάει. Να, θα του πούν εδώ είχαμε μια δυναμική, έτοιμη να βγούμε και εσύ πας. Και τα καταστρέψει όλα σε μια μέρα μέσα. Τώρα, αν κάνει εκλογές ο κύριος Τσίπρας, ας πούμε τι κάνει. Οι εκλογές λοιπόν είναι ένα χαρτί. Ναι. Έχει δύο λύσεις. Μα θα κάνει τώρα εκλογές μετά τη συμφωνία. Κουβεντιάσει. Αυτή η κουβέντα έγινε προδημήνου. Λοιπόν, οι δύο λύσεις είναι. Ή να ζητήσει 180 να ζητήσει. Να ψηφίσουν τα μέτρα 180 βουλευτές. Ναι, να πει παιδιά, είναι σοβαρό το θέμα, δεν είναι ένα θέμα για 153, δεν περνάμε ένα νομοσχέδιο για το φόρο στο κρασί, περνάμε για το μέλλον της χώρας. Και να ζητήσει 180. Εκεί πια έχει δεξιά το πρόβλημα, μπορεί και να διασπαστεί. Γιατί η ομάδα Καραμαλή μπορεί να θέλει να στηρίξει. Τσίπρα. Και να αποφύγουμε τις εκλογές. Εκεί θα φανεί αν έχει συνοχή η δεξιά παράταξη. Εκεί θα φανεί, γιατί ήδη η ιστορία της Παπακώστα και η ενέργεια του Αντώναρου να συγχαρεί την Παπακώστα όταν την ξαναψηφίσει στις επόμενες εκλογές, και όλοι οι καραμαλικοί είναι σαν κόμιντες δράκουλες να φάνε τους Μητσοτάκηδες. Δηλαδή μια παμπάλαια έχθρα έχει αναβιώσει. Έχει αναβιώσει έχθρα, λέτε, καραμαλικών Μητσοταγικών. Και αυτή, και ίσως αυτό πάει να το εκμεταλλευτεί, δεν θα βρει άλλη ευκαιρία ο Τσίπρας. Λοιπόν, μπορεί να διχάσει τη Νέα Δημοκρατία. Πολύ, πολύ ενδιαφέρον το σημείο εδώ. Δεν το τελειώσαμε αυτό με τις εκλογές. Θα πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Φίλες και φίλοι, κοντά μας απόψε ο πρόεδρος Ένωσης Κεντρών, ο κύριος Βασίλης Λεβέντης. Θέλω να δούμε το πρωτοσέλιδο της Κόντρα News που θα βρείτε, φίλες και φίλοι, το πρωί στα περίπτερα. Πρώτο θέμα: στη Βουλή τα στοιχεία φωτιά για το γιγαντιαίο σκάνδαλο. Ο Γιωργάκης και ο Ρόντος λίστευαν τα μυστικά κονδύλια με μαύρο χρήμα από το ΙΠΕΞΕ, Υπουργείο Εξωτερικών, τροφοδοτούσαν το παρακρατικό δίκτυο που είχε στήσει ο στενός συνεργάτης του Παπανδρέου, που είναι υπόδικος για κακουργήματα. Είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας, είναι το γνωστό κόλπο που γινόταν, κύριε Λεβέντη, με τη ΣΜΚΙΟ. Παλιά υπόθεση είναι. Η ποινική δίωξη αυτή πρέπει να έχει ασκηθεί χρόνια. Τώρα πάνε στη Βουλή τα στοιχεία. Δεν ξέρω γιατί αποκοιμήθηκε τόσα χρόνια. Η υπόθεση αυτή είναι πολύ σημαντικό θέμα. Άλλο θέμα, γιατί πέφτουν τα ελικόπτερα Huey, θρήνο στις ένοπλες δυνάμεις για το χαμό των τεσσάρων στρατιωτικών. Είχαμε την τραγωδία σήμερα έξω από την Ελασσόνα. Κανένα νέο μέτρο για το 18, λέει η κυβέρνηση. Έτσι θα έρθει η ανάπτυξη. Η δίωξη του Μιχάλη Σάλα έχει στόχο τα νέα επενδυτικά του σχέδια. Δικό του δημιούργημα, ο κολοσσός της Τράπεζας Πειραιώς. Ολόκληρη η ανακοίνωση του κορυφαίου τραπεζίτη και με φωτογραφία του κυρίου Μιχάλη Σάλα στην πρώτη σελίδα. Έκρηξη τη νύχτα στο κέντρο της Αθήνας. Έγινε σε ένα υποκατάστημα κοντά στη Σάντα Ρόζα, σε υποκατάστημα της Eurobank. Ευτυχώς δεν είχαμε ούτε τραυματισμούς ούτε τίποτα άλλο σοβαρότερο. Είχαμε όμως υλικές ζημιές. Και το άρθρο στην πρώτη σελίδα έχει τίτλο «Σκασμός». Οι δοσύλλογοι του ελληνισμού δεν πρέπει να μιλάνε και να συνεχίζουν να μας κορυδεύουν ότι τάχατες περνάμε καλά με το ευρώ. Και έχει και τους άλλα. Θα πάρω να διαβάσω αύριο. Βεβαίως. Δεν είμαι ενημερωμένος. Ούτε εγώ είμαι ενημερωμένος για την υπόθεση, για αυτή. Αλλά έχει ρεπορτάζ η Contra News. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, θέλω να μας πείτε, γιατί έχω πάρα πολλά ήδη mail και τηλεφωνήματα. Η άποψή σας ποια είναι τελικά? Μπήκαμε το 2000 με πρωθυπουργό τον κύριο Σιμίτη στην ΟΝΕ.
Και από εκεί και πέρα, σιγά σιγά ξεκινήσανε μύρια όσα προβλήματα και αυτή τη στιγμή είμαστε στην κορύφωση ίσως της κρίσης. Τότε έγινε το λάθος, ναι. Ενώ μπήκαμε, δεν, και ενώ γνωρίζουμε ότι μπήκαμε με στοιχεία νοθευμένα. Με νοθευμένα λέτε και εσείς στοιχεία μπήκαμε. Ναι, προφανώς. Δεν είναι... Ρωτήστε και τον κύριο Μοσχόβηση που είπατε, ότι έχετε επικοινωνία. Έβγαλε και βιβλίο και γράφει για πλαστά στοιχεία. Ότι μας έβαλε ο κύριος Σιμίτης. Αφαίρεση δαπανών. Όταν αφαιρέθησαν δαπάνες, για να φανεί και τότε ότι είχαμε πλεονάσματα και άρα... Μάλιστα. Λοιπόν, μας έβαλα. Τότε που μπήκαμε εν γνώση μας ότι μας έκαναν τη χάρη να μας βάλουν, έπρεπε να ξεκινήσουμε άμεσα το μετασχηματισμό της ελληνικής κοινωνίας. Αν τον είχαμε ξεκινήσει από τότε και κάναμε μία μεταρρύθμιση κάθε τρία χρόνια, δεν σου λέω κάθε τρεις μήνες, κάθε τρία χρόνια μία, τώρα η Ελλάδα θα ήταν η πρώτη χώρα σαν το Βέλγιο. Το τελικό σας συμπέρασμα ποιο είναι, μας έχει κάνει καλό η ένταξη στην Ευρωζώνη, το ευρώ μας έχει κάνει καλό. Η ένταξη άξιζε και θα απέδιδε αν συνοδευόταν η ένταξη, αν συνοδευόταν από ένα σχέδιο εσωτερικών μεταρρυθμίσεων εδώ στην Ευρώ. Αυτό δεν συνοδεύτηκε δηλαδή. Δεν συνοδεύτηκε. Άρα μας έχει κάνει κακό. Συνεχίστηκε μάλιστα ένα φαγοπότι, λες και είχαμε πάρει, επειδή πήραμε κάτι λεφτά τότε, σαν να είναι... ότι μας τα δώσανε τζάμπα τα λεφτά να τα φάμε. Πώς να σας το πω. Και δόθηκε εντύπωση ότι μπήκαμε στον παράδεισο και θα μπορούμε πλέον να, τώρα να τραβάμε ένα σταφύλι, από εκεί ένα μούρο, από εκεί ένα... δηλαδή ελεύθερα. Χωρίς να πληρώνουμε τίποτα, χωρίς... αυτή η εντύπωση δόθηκε. Γιατί πέσανε κάποια λεφτά την πρώτη πενταετία. Ναι. Και από εκεί και πέρα ήρθε. Μετά ήρθαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Ήρθε ο έρωτας που λέμε. Ήρθε η 20 δις. Έγινε ο χαμός. Και έγινε ο χαμός και μετά πια πλησιάσαμε το 2008-2009 προς την αποκάλυψη του εγκλήματος. Ακριβώς. Τότε θυμάμαι. Αλλά και τον κύριο εάν Σιμίτη... είχαμε κάνει τις μεταρρυθμίσεις, κύριε Λιάτσο, θα είμαστε, επιμένω, η Νορβηγία τώρα ή η Σουηδία ή η Βέλγιο. Δηλαδή, θα είμαστε. Δεν είμαστε Νορβηγία και Βέλγιο, τι είμαστε. Τώρα είμαστε. Τώρα είμαστε ένα είδος. Η Ελλάδα πολίτε. Ναι, μπορούμε να βάλουμε ένα τίτλο, η Ελλάδα πολίτε. Ναι, μεν σε ένα πλούσιο team είμαστε, αλλά όντας κουρελίδες. Δηλαδή, σαν να πάει σε ένα γάμο εσύ πλουσίων, που όλοι σκισμένο παντελόνι. Με παπιών, με σμόκιν και αυτά, και εσύ φοράς, ας πούμε, τρύπια παπούτσια. Στολή αγκαρίας, τρύπια παπούτσια κτλ. Και μάλιστα αποφεύγουν όλοι και λένε, μην γίνω σαν. Γιατί και ένας άλλος είπε προχθές στη Γαλλία, μην γίνω σαν τον Τζίπρα. Ο Μελανσόν, λέει. Ο Μελανσόν, μάλιστα. Δηλαδή, ναι. Το είπε. Τα καταλαβαίνετε. Το είπε. Δεν θα καθόμουν να λέει 17 ώρες να διαπραγματεύονται και να με βρίζουν. Και στην Ισπανία στις εκλογές είχαν πει, μην γίνω σαν την Ελλάδα. Δηλαδή, λέτε ότι έχουμε γίνει και το κακό παράδειγμα γενικώς. Το προς αποφυγή. Τώρα πώς τα βλέπετε, για πείτε μας, γιατί υπάρχει. Αλλά αυτό δεν πρέπει να μας πτωεί. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι ασχέτως δυσκολιών, η Ελλάδα έχει ενάρετο λαό που μπορεί τα πάντα. Λαό έχει ενάρετο. Γι' αυτό κάθομαι εγώ. Αποτελεσματικού πολιτικού δεν θα έχει. Θα διερωτηθεί κανείς γιατί παλεύεις, ρε Λεβέντη, αφού όλα είναι μαύρα. Ναι. Ας το Μητσοτάκη και το Τζίπρα να φαγωθούν μόνοι τους και να καταστραφούν αυτοί. Γιατί να πάω εγώ στη θέση τους, να βρίζουν εμένα. Εγώ φρονώ ότι αν υπάρξει ένα σχέδιο σε αυτή τη χώρα, η Ελλάδα σηκώνεται γρήγορα. Σηκώνεται γρήγορα, γρήγορα ναι, ναι. Αλλά σχέδιο να πιστέψει ο λαός, να πούνε. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή με επισκέφθηκε άνθρωπος από την Βουλγαρία που έχει 2.000 επιχειρήσεις ελληνικές, έχουν πάει στη Βουλγαρία και έχουν κάνει έναν όμιλο. Ναι. Και μου ζητούν να γίνει ένα σχέδιο εδώ, να κάνουν γραφεία και στην Ελλάδα. Για επιστροφή των εταιριών εδώ. Ναι. Αλλά θέτουν κάποια ζητηματάκια. Mm-hmm. Δηλαδή να έχουν προνόμια τα ίδια όπως αυτά που δίνουμε όταν καλούμε νέες εταιρείες να έρθουν. Μάλιστα. Δηλαδή σου λέει αυτός που θα έρθει ο Γάλλος που τον περιμένεις που θα του δώσεις 5 κίνητρα. Να έχουμε την ίδια μεταχείριση και σε εμάς. Αυτό λέτε. Θέτουν κάποια πολύ λογικά επιχειρήματα, μου φάνηκαν εμένα, και έχω σκοπό να στείλω στον Πρωθυπουργό αυτή την επιστολή, γιατί θεωρώ, αν θέλουμε να γυρίσει ξανά η οικονομία σε ζωντάνια. Σε ρυθμούς ανάπτυξης. Ναι. Και μιλάμε για 2.000 επιχειρήσεις για τη Βουλγαρία μόνο. Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στα Σκόπια, ξέρετε πολύ καλά, και στη Ρουμανία. Έτσι να. Κύριε Πρόεδρε, για πείτε μας τώρα, με τη συμφωνία τι βλέπετε να γίνεται, και το δεύτερο που θέλω να σας ρωτήσω είναι τι βλέπετε να γίνεται και με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Εσείς, σαν πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, το θέλετε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δεν το θέλετε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, λοιπόν, τι θα γίνει. Εγώ θα σας πω κάτι τώρα που δεν ξέρω αν
σας παραξενέψει. Δεν λένε συνεχώς ότι έχουν μια διένεξη το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με την Κομισιόν, με την Ευρώπη. Ναι, ότι έχουν μια διένεξη. Και με το Σόιμπλε κλπ. Ναι. Εγώ σας λέω δεν έχουν καμία διένεξη. Δεν έχουν διένεξη. Εγώ τα έγγραφα που έχω και από τους δυο ναι, ναι. είναι κάντε μεταρρυθμίσεις. Δεν μου έχουν ζητήσει κάτι άλλο. Ναι. Περίεργο αυτό. Ναι, γιατί... δεν μου, ούτε μου έχουν πει τρία πλεόνασμα, διαφωνούνε... τέσσερα ο άλλος. Στο χρέος διαφωνούν. Ώστε να μαλώνω, να λέω ποιο να προτιμήσω. Αυτόν που θέλει δύο ή αυτόν που θέλει τέσσερα ή αυτόν που θέλει. Εγώ βλέπω ότι όλοι λένε, παιδιά, καταστρέφεστε. Αν δεν ανοίξετε τα επαγγέλματα, καταστρέφεστε αν δεν φτιάξετε φορεσπρακτικό σύστημα. Γιατί και σήμερα δεν κόβει κανείς αποδείξεις. Ναι, σήμερα έχουν... που μιλάμε. Δεν κόβει κανείς αποδείξεις. Κανείς. Έχουν αυτή τη στιγμή, πρόεδρε... αν στην Ελλάδα κόβονται ημερησίως 2 εκατομμύρια αποδείξεις. Δεν... έπρεπε να κόβονται 2 εκατομμύρια. Δεν κόβονται ούτε 300.000. Σας το λέω εγώ. Μόνο οι πολύ μεγάλες εταιρείες κόβουν αποδείξεις και όσοι είναι ευσυνείδητοι από τους μικρούς. Ευσυνείδητη, δηλαδή ιδεολογικά ευσυνείδητη. Υπάρχει μια πολύ σημαντική διαφορά όμως ανάμεσα ναι. στους Ευρωπαίους εταίρους και, για τότε, και ναι. στο Διεθνές Νομισματικό ναι, Ταμείο. Πέστε μου τη διαφορά. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο λέει ότι είναι εξαιρετικά μη βιώσιμο το χρέος, ναι. ενώ οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι λένε ότι είναι βιώσιμο το χρέος. Ναι. Ο Σόιμπλε δηλαδή και λέει ότι είναι βιώσιμο. Όμως, ναι. Και οι δύο όμως λένε ότι το 18 ναι. ερχομένου του μηνός Σεπτεμβρίου, όταν θα έχετε ικανοποιήσει το σχέδιο. Και έχετε ολοκληρώσει κάποιες μεταρρυθμίσεις, εμείς θα έρθουμε και θα σας κάνουμε επιμήκυνση. Κούρεμα δεν θα γίνει δυστυχώς, γιατί ανήκει στα κράτη πλέον το χρέος. Mm-hmm. Δεν μπορεί, ούτε η Φιλανδία θα δεχθεί ποτέ κούρεμα τα 5 ευρώ ναι. να γίνουν 3. Ναι. Και θα κάνουν επιμήκυνση τέτοια που στο ομόλογο που είναι 20 τόσα δις σε 3 χρόνια δεν θα πληρώσουμε ούτε 5. Μάλιστα. Δηλαδή θα το πάνε 50 χρόνια θα το πέρα. Θα το επιμηκύνουν. Και με, και με επιτόκιο 0,6. Δηλαδή μου λένε κάτι πράγματα φοβερά ευεργετικά και κάθομαι και μιλάω με τους συνεργάτες μου. Mm. Και λέω ρε παιδιά, μήπως απορρίπτουμε την ευεργεσία και μήπως έχουμε μάθει να συμβιώνουμε με την τρέλα. Ναι. Διότι δεν είδα να συμφωνούν και οι δύο. Μπορεί να έχουν άλλη. Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είναι πάντα πιο αυστηρό στις ναι, κρίσεις ναι, του. Ναι, ναι. Οι υποτίθεται οι Ευρωπαίοι κοιτάνε και το πολιτικό ζήτημα, δεν θέλουν να είναι τόσο αυστηροί. Πάντως και αυτοί αυστηροί μας φαίνονται. Και οι δύο όμως συμφωνούν, ακούστε, και το έχουν από τώρα υπογράψει. Το έχουν σχέσει, ότι εκπληρουμένων των συμφωνιών θα κάνουν επιμήκυνση και θα κάνουν τόσο γενναία επιμήκυνση. Mm-hmm. που θα μας δώσουν την ευκαιρία μετάθεσης του όλου χρέους πέραν της 50 ετίας. Εάν κλείσει συμφωνία, εάν κλείσει συμφωνία, αυτό είναι καλό για μας τους πολίτες. Θα δούμε κάτι δεν, πέρα από τους αριθμούς. Δεν θα πάμε σε Brexit. Δεν θα πάμε σε Brexit. Ναι, η συμφωνία κατοχυρώνει ναι. τον ελληνικό λαό, δηλαδή μπορούμε να κοιμόμεθα πλέον ήσυχοι, ότι δεν θα πάμε σε Brexit. Καλά, πολλοί πιστεύουν στην Ελλάδα ότι και να πηγαίναμε σε Brexit δεν είναι και τόσο καλό. Άλλο, δεν είναι και τόσο κακό. Αυτοί είναι οι δραχμιστές. Άλλο λέω. Οι δραχμιστές, ναι. Οι οποίοι όμως όταν τους ρωτήσεις τι θα κάνανε, παίρνουν δρόμο. Δεν έχουν επιχειρήματα. Ναι. Από ό,τι θα έχετε προσέξει, όταν ρωτά σοβαρά ένα δραχμιστή τι πρόταση έχεις, μόνο κατηγορώ κατά του ευρώ έχει. Πρόταση δεν έχει. Μάλιστα. Και εκεί είναι που μειονεκτούν. Δεν μπορούν να πείσουν ένα σοβαρό άνθρωπο. Αλληλοποιήθονται οι ίδιοι, αλλά δεν μπορούν να πείσουν. Να σας τη ρωτήσω αλλιώς την ερώτηση, ναι, γιατί ο κόσμος έχω πολλά ερωτήματα πάνω σε αυτό. Λέει κλείνει συμφωνία. Τι θα δει ο συνταξιούχος, θα δει καμία μικρή αύξηση στη σύνταξή του. Καμία. Για την προσεχή. Ποιο είναι το καλό που θα δούμε αν θα κλείσει συμφωνία. Για την προσεχή τριετία δεν θα δει καμία. Για την προσεχή τριετία δεν θα δούμε τίποτα. Καμία απολύτως, το υπογράφω εγώ. Αλλά. Τι καλό θα δούμε. Αλλά τι θα δει. Καταρχάς. Θα μπορέσουμε από εκεί και πέρα οι τράπεζες να ηρεμήσουν. Δηλαδή, να λύσουμε το θέμα των δανείων. Το capital control, δηλαδή. Όχι, το capital control θα σας πω πότε θα λυθεί. Mm-hmm. Θα λυθεί, θα σας πω πότε. Αλλά όταν λέω να ηρεμήσουν οι τράπεζες, τι εννοώ. Να λυθεί το θέμα των κόκκινων δανείων. Μα εδώ θα έχουμε ένα εκατομμύριο πληστηριασμού σε λίγο, το ξέρετε. Εντάξει, ότι βγάζουν τα σπίτια. Ναι, όσο καθυστερεί. Μας βγάζουν τα σπίτια μας. Στους πληστηριασμούς. Λέω όταν κλείσει η αξιολόγηση. Δε, όταν θα κλείσει αξιολόγηση. Τι μπορεί να γίνει, μου ναι. είπατε. Δεν θα έχουμε πληστηριασμούς. Δεν θα έχουμε πληστηριασμούς. Ναι, πιστεύω ότι μπαίνουμε σε μια περίοδο που η διαπραγμάτευση και για το θέμα αυτό θα γίνει από θέσεις ισχύως. Μα δεν θα τα πάρουν τα φαντς, κύριε Πρόεδρε, τα κόκκινα δάνεια.
Κοιτάξτε, τα κόκκινα δεν είναι τα αυτή τη στιγμή υποφελούμενα εκ του ότι οι τράπεζες έχουν άμεση ανάγκη ρευστού. Ναι. Οι τράπεζες δεν έχουν πουθενά άλλου χρήμα αυτή τη στιγμή. Έχει κοπεί το χρήμα η ρευστότητα. Και από τον ELA δεν έχουν λεφτά. Παίρνουν λεφτά. Δεν παίρνουν λεφτά. Λεφτά, τι λεφτά. Πρέπει να έχεις, να βάζει το δημόσιο. Στο ELA μπαίνει το δημόσιο. Ναι. Παίρνουν πάντως λεφτά. Παίρνουν με βάση όμως τα. Και πόσα λεφτά. Έχουν σκάσει στα λεφτά οι τράπεζες. Με συγχωρείτε που το λέω έτσι. Αλλά έχουν γίνει τόσες ανακεφαλοποιήσεις. Με συγχωρείτε κύριε Πρόεδρε. Αλλά είμαστε ανακεφαλοποίηση τη τράπεζα και ο λαός πεινάει από την αλήθεια. 200 έχουν πάρει. Δεν έχουν πάρει το σκάσιμο των δισεκατομμυρίων. Πόσα έχουν χάσει τα κόκκινα δάνεια. Ξέρετε πόσα είναι τα ποσά, οι μαύρες τρύπες από τα γενικά κόκκινα δάνεια. Ναι. Μπορεί να είναι και 300. Ναι. Πάντως οι περιουσίες των Ελλήνων δεν έχουν βγάλει φτερά, δεν έχουν πετάξει, είναι εδώ. Είναι εδώ οι περιουσίες. Οι απλές κάρτες. Έχουν πέσει οι τιμές, να δεχτούμε ότι έχουν πέσει οι τιμές. Από εκεί και πέρα οι περιουσίες είναι εδώ. Μερικοί που παίρνανε απλές κάρτες. Ναι. Και τις κάρτες. Τις πιστωτικές λέτε. Πιστωτικές. Είναι καμία 30 δις αυτή. Ναι. Μόνο αυτή. Αφήστε τα στεγαστικά, αφήστε τα επιχειρηματικά, αφήστε κάποια που, που είναι σε τέλμα μόνιμο γιατί. Οι τράπεζες τα δίνανε πάντως. Εντάξει, δάνεια, αλλά λέω ότι κερδίσανε. Εδώ μας λέγανε μιλάτε για κέρδη. Θέλατε να πάτε διακοπές και κάνουν και διακοποδάνεια. Βγάζουν μέχρι διακοποδάνεια. Ότι δεν είναι η αλήθεια αυτή που λέτε, να δεχθώ ότι έχουν πάρει 200. Ναι. Που δεν τα έχουν πάρει τα 200. Τα έχουν πάρει και σε υποσχετικές. Δεν τα έχουν πάρει σε ρευστό. Αλλά να δεχτώ ότι έχουν πάρει 200. Αν αυτά που έχουν χάσει είναι 280. Ναι. Και γιατί εγκατέλειψε ο Λάτσης αν είχε τόσο κέρδος. Είχαμε ένα Λάτσι που είχε την Eurobank. Κακήν κακώς έφυγε όταν είδε ότι έπρεπε. Σας πω την αλήθεια, δεν είμαι στο μυαλό του Λάτσι. Δεν μπορώ να ξέρω. Όχι, λέω. Αν ο Λάτσις έβλεπε. Ο κύριος Λάτσις δεν ξέρω. Συγγνώμη, η τράπεζα είχε και ένα ρεύστη. Μπορεί να διέβλεψε ο μεγαλοεπιχειρηματίας. Και ο Λαβρεντιάδης. Μπορεί να διέβλεψε. 42 τράπεζες είχαμε προτριετίας. Γιατί εγκατέλειψαν όλοι αυτοί κακήν κακώς. Μπορεί να είδαν τι έρχεται. Η κρίση. Αυτό είναι. Αν λοιπόν αυτό που ερχόταν ήταν οικονόμα, θα εγκατέλειπε κανείς. Απλή λογική θέλει. Ναι. Δηλαδή σε μια πιάτσα όπως η Ερμού που πουλάς, ναι, θα κλείσεις το μαγαζί στην Ερμού και θα πας στην Τραπετσόνα να πουλήσεις χρυσαφικά. Τι να κάνουμε τώρα, να δουλεύουμε για τις τράπεζες δηλαδή. Όχι, δεν είπα να δουλεύουμε. Αλλά δεν είναι κάνουμε. Και μύθος αυτό που λένε ότι μας τα πήραν οι τράπεζες. Οι τράπεζες έχουν χάσει τα πάντα αυτή τη στιγμή, γι' αυτό εγκατέλειψαν οι σοβαροί επιχειρηματίες. Οι τράπεζες αυτή τη στιγμή είναι κρατικές. Και τότε κράτος δεν πουλάει τις μετοχές ακόμη, γιατί περιμένει χρηματιστηριακά να ανέβουν η αξία. Γιατί θα κατηγορηθεί από την στιγμή ο Τσίπρας, αν πουλήσει τώρα την Εθνική, θα την πουλήσει ένα κομμάτι ψωμί. Μα και η ΔΕΗ, τώρα που το λέτε έτσι, η μετοχή της είναι στο 2,7. Εντάξει, και όμως, πριν από λίγο καιρό ήταν. Αυτήν όμως την πουλάει. Αυτήν την πουλάει, γιατί έχει και 40.000 άτομα προσωπικό. Και πρέπει να πληρώνεται από τον Ιούνιο και μετά. Και είναι και κοινοτική οδηγία. Και είναι παράλληλα και κοινοτική οδηγία. Αυτό λέτε. Και δέσμευση. Ναι. Τώρα, αυτό το ερώτημα, το οποίο είναι κρίσιμο ερώτημα. Ναι. Καλές είναι οι οικονομικές αναλύσεις και είστε πάρα πολύ καλός οικονομικός αναλυτής. Αλλά ο κόσμος, πέρα από το ίδιο. Εντάξει, απλά την πολιτική σας ιδιότητα τα ξέρετε. Την οικονομία την ξέρετε. Γιατί και εμένα μου λέγανε οι τράπεζες οικονομάνε και πράγματι μπορεί να είναι έτσι. Εγώ πάω να μεταφέρω 100 ευρώ. Από ένα λογαριασμό σε έναν άλλον και βάζουν 7 ευρώ έξοδα. Σωστό και αυτό. Το θεωρώ τρομερό να. Σωστό, έχετε δίκιο. 7% να πει. Βεβαίως, ληστεία είναι. Είναι κλεψιά. Βεβαίως είναι κλεψιά. Αλλά όταν κάθομαι και βλέπω σε μια τράπεζα που είχε 12 υπαλλήλους, μόνο 2, ναι, ο διευθυντής και άλλος ένας, στο ταμείο να είναι ένας μόνο, ρωτάω γιατί ρε παιδιά. Διότι λέει δεν βγαίνουμε κύριε. Πρώτα είχαμε και ρέπος, πρώτα είχαμε και έτσι. Και τώρα έχουν πέσει όλα κάτω και δεν είναι. Τώρα μόνο μισθούς πληρώνουμε, λέει κύριε Λεβέντη. Πείτε μας κάτι. Η συμφωνία, τι καλό θα φέρει στον Έλληνα και στην Ελληνίδα. Αυτό να είπαμε, θα παγιώσει ένα αίσθημα ασφαλείας ότι δεν πάμε σε Brexit. Αυτό λέτε. Οπότε μετά. Αυτό είναι πολύ θεωρητικό. Μετά μπορούμε, είναι μεν θεωρητικό, αλλά είναι περνά στον καβομαλιά. Ακούστε, όταν ένα καράβι παλιά λέγανε πέρασε στον καβομαλιά. Ναι. Είχε σημασία αυτό, αν θα προχωρήσεις πιο κάτω να πας Κύθυρα. Γιατί αν δεν παίρναγες τον Καβομαλιά δεν θα φτάνεις ποτέ στα Κύθυρα. Μάλιστα. Λοιπόν, η αξιολόγηση είναι πολύ σημαντική γιατί θα μπορέσουμε. Τράπεζες, κόκκινα δάνεια, ασφαλιστικό, συνταξιοδοτικό, όλα αυτά. Να τα αντιμετωπίσουμε με ηρεμία. Ναι. Με ηρεμία. Την ανεργία. Θα έρθουν πια και οι ξένοι αναγκαστικά.
Επενδυτές λέει. Βέβαια. Τι θα έρθουν επενδυτές. Εάν γίνει αξιολόγηση, δεν έχουν κανένα. Μπορεί να μυρθούν όπως αν έχεις μια πανίσχυρη οικονομία, αλλά έχουμε και φτηνά. Είμαστε και φτηνοί. Πρέπει να συνυπολογιστεί ότι ο Γερμανός, ας πούμε, θα αγοράσει φτηνά. Μόνο φτηνοί είμαστε. Είμαστε πάμφθηνοι. Ναι, άρα έχετε δίκιο. Άλλα, έχετε δηλαδή, δίκιο. Δεν έχουμε μεν μια ισχυρή οικονομία να προσελκύει. Έχουμε όμως μια φτήνια στη γη. Τώρα ένας φίλος μου λέει που σας παρακολουθεί έτσι με πολύ μεγάλη προσοχή και ξέρει και αυτός από οικονομικά. Ναι. Για ρώτα μου λέει τον κύριο Λεβέντη. 7 χρόνια μου λέει τα ίδια δεν λέμε σε κάθε αξιολόγηση που γίνεται. 7 χρόνια σε κάθε αξιολόγηση που γίνεται τα ίδια λέμε. Ναι, αλλά δεν τηρούσαμε. Γινόταν η αξιολόγηση και μπαίναμε σε επόμενο μνημόνιο. Και δεν τηρούσαμε. Λόγω μη τήρησης. Ναι. Δεν τηρούσαμε δηλαδή τη συμφωνία. Υποθέτω ότι εννοούμε να γίνει η αξιολόγηση και να μην μπούμε σε τέταρτο μνημόνιο όπως λέει ο Μητσοτάκης, αλλά να υπάρξει επιβίωση. Ο κύριος Μητσοτάκης λέει ότι θα μπούμε σε τέταρτο μνημόνιο χωρίς χρηματοδότηση. Α, ναι, αυτό μόνο λέει. Με μέτρα δηλαδή. Ναι, αυτό, μόνο αυτό με μέσω μνημόνιο. Ότι ο κύριος Τσίπρας μας βάζει σε τέταρτο μνημόνιο. Δεν θα έρθει κανείς επενδυτής λέει και άρα κύριε για να δίνεις εσύ μισθούς και συντάξεις, θα πλώσεις το χέρι στον ξένο για να πάρει δανεικά. Είπατε κάτι το οποίο για μένα είναι το κυρίαρχο ζήτημα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Η ανεργία. Ναι. Η ανεργία βλέπετε να κατεβαίνει. Ναι, βλέπω. Αν γίνει η αξιολόγηση και αν υπάρξει μια πολιτική σταθερότητα και αρχίσει μια κυβέρνηση πιστικά, και λέω μια κυβέρνηση γιατί θεωρώ δύσκολο να είναι αυτή η κυβέρνηση Τσίπρα. Σας το πω γιατί. Εάν λοιπόν αυτή φτιάξει ένα σταθερό status quo. Ναι. Που θα το εμπιστευτούν οι ξένοι, γιατί να, δεν υπάρχει. Η Ελλάδα δεν είναι ανάπηρη. Η Ελλάδα είναι μια σοβαρή χώρα που προσελκύει. Ανάπηρη την κάνουν οι αναξιόπιστοι που την κυβερνούν. Έχετε δίκιο, αλλά έχουμε καταντήσει χώρα των λουκέτων. Εντάξει. Δηλαδή, γιατί, όπου και να πας, βλέπεις το ένα κακό φέρνει κλειστά μαγαζιά, κλειστά εργοστάσια, δεν υπάρχουν δουλειές. Κύριε Λιάτσο μου, το ένα κακό φέρνει το άλλο. Ξέρετε, μπορεί να ο Καραμαλής κάποτε, ο γέρος. Ναι. Μου λέει και ο Βορύδης, ο γιατρός που τον περιέθαλπε, μπήκε. Ο καρδιολόγος. Ναι, ο καρδιολόγος. Μπήκε για γρήπη και τελικά πέθανε. Λέει, όταν τον φέρανε για ένα περιστατικό, άντε το βράδυ να τον ευγάλουμε. Την άλλη μέρα να πάρει εξιτήριο. Αλλά άντε πνευματικό είδημα. Άντε αυτό. Και κατέληξε. Ναι. Γιατί δεν είχε οργανισμό να βοηθήσει. Ναι. Και τελικώς νοσοκομιακές μολύνσεις και τέτοια. Τώρα, πείτε μας κάτι άλλο. Το επόμενο σκηνικό, το πολιτικό, το βλέπετε ότι θα είναι, λέτε, θα κερδίσει η Νέα Δημοκρατία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτός θα είναι ο επόμενος πρωθυπουργός. Εσείς, αν σας κάνει. Καταρχά, τον είδατε πριν από μερικές μέρες. Σας είπε ότι πιθανώς να συνεργαστείτε με το εκλογικά κτλ. Εγώ πήγα, είχα δυσκολία να πάω γιατί ήταν ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό δεν με πειράζει. Η Νέα Δημοκρατία δημοκρατικό κόμμα είναι, με θέσεις βέβαια. Διάφορες εκείνων της Ένωσης Κεντρών. Ναι. Αλλά επειδή ο πατέρας του είχατε και είχε κάνει με ζημιά το 65, είχατε έχθρα με τον πατέρα. Ανέτρεψε έχθρα. Μια κυβέρνηση με 54%, δεν είναι προσωπική έχθρα αυτό. Όταν ανατρέπεις μια κυβέρνηση με 54% και κάνεις τέτοιας έκτασης αποστασία, δεν είναι μικρό πράγμα που δικαιούμαι να συγχωρήσω. Όσα αιώνες να περάσουν, το λάθος Μητσοτάκη του 65 θα μένει ανεξίτηλα χαραγμένο στο νου των νέων Ελλήνων. Να το ξέρετε αυτό και το ξέρει και ο ίδιος. Και εκείνο που χάρηκα και εκεί με κέρδισε ο Μητσοτάκης είναι όταν του είπα έκανε λάθος ο πατέρας σου που έφυγε το 65. Ήταν ανήψη του Βενιζέλου ο πατέρας σου, έπρεπε να μείνει να παλέψει και εναντίον του Αντρέα. Να παλέψει, η Ένωση Κέντρου ήταν όλων. Θα νικούσε. Γιατί να νικήσει ο Ανδρέας. Πείτε μας κάτι. Όταν του αυτό γύρισε και μου είπε ήταν το μεγάλο λάθος. Ήταν το μεγάλο λάθος. Και φτιάξαμε το μύθο των Παπανδρέου. Δηλαδή από εκεί και πέρα ο πατέρας του έγινε ο αποστάτης και οι Παπανδρέου οι ήρωες. Έτσι φτιάχτηκε η Ελλάδα η μεταπολεμική. Έτσι φτιάχτηκε. Επειδή είπατε μια φράση έτσι που με κέντρισε. Εκεί λοιπόν επειδή έδειξε αυτή τη γενναιότητα και να λάβετε υπόψη σας ότι ένας βουλευτής στον Παπαδάκη που βγαίνει και δίκογλου στον Παπαδάκη του Αντένα. Στην πυρονία εκπομπή του Γιώργου Παπαδάκη. Ναι. Παρουσιάστηκε ο Σίμος και δίκογλου. Ο Σίμος και δίκογλου. Και λέει: αποκλείεται ο Μητσοτάκης να είπε ότι έκανε λάθος ο πατέρας μου το 65. Τον καλό τον και δίκογλου να ρωτήσει τον Κυριάκο. Και αυτό με υποχρέωσε εμένα όταν είδα έναν γενναίο πια Κυριάκο που αναγνωρίζει το λάθος της οικογένειας και του πατέρα του. Εκεί πια με κέρδισε και λέω εσύ δεν είσαι αν ήσουν Μητσοτάκης ποτέ δεν θα βλέπεις λάθος τον πατέρα σου, είσαι ο Κυριάκος και αν φροντίσεις να χτίσεις τη δική σου
προσωπικότητα. Προσωπικότητα, θα κερδίσεις και την Ελλάδα. Και ίσως, σου λέω, αν είσαι και έξυπνος, να μείνεις και στην ιστορία. Γιατί ξέρετε, όποιος πρωθυπουργός, σας είπα εγώ, οι πρωθυπουργοί θα έχουν από εδώ και πέρα όλο και λιγότερη πίστοση χρόνου. Ναι. Και ο ένας θα φεύγει κακήν κακώς χειρότερα από τον πρωθυπουργό. Φτάσατε στο τρίμηνο. Αν όμως κάποιος σπάσει αυγά και κάνει μεταρρυθμίσεις, λέμε. Θα βγει κερδισμένος. Που φοβάμαι ότι δεν θα κάνει. Εγώ τώρα θα κάνει ο Κυριάκος. Θα σου πω όχι. Γιατί και αυτός είναι όμηρος μιας δεξιάς, υπηρετούσε συμφέροντα και άρα τίποτα. Όμως αν, του λέω, αν, το είπα και εκεί, ναι. Αν τολμήσεις, μπορείς να γράψεις και ιστορία. Και τότε εγώ είμαι εδώ και βγάζω από εδώ τα 9 σημεία, να τα. Βλέπεις, λέω, κανένα Κυριάκο να αφορά εμένα, να κερδίζω κάτι. Βλέπεις να κερδίζει ένας κεντρός του Λεβέντη κάτι. Είναι και τα 9 για την Ελλάδα. Κάνε χρήση, του λέω, αν είσαι μάγκας. Τα κοίταξε, τα έβαλε στην τσέπη και μου λέει, θα τα μελετήσω, κύριε Πρόεδρε. Και θα σας πω, ναι. Εν ευθέτω χρόνο. Ναι. Αυτό ήταν. Δηλαδή τώρα, εσείς από ό,τι έχουμε καταλάβει, ναι. Θα μπορούσατε να είστε και σε κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Τσίπρα, ναι. Και σε κυβέρνηση με πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ετηρούντο. Είναι σωστό αυτό. Α, ναι. Ναι. Αρκεί να ετηρούντο. Μα αυτή είναι και η δύναμη του κέντρου. Να μην είσαι μονολιθικός. Να είσαι, δηλαδή, να πατάς σε δύο βάρκες. Αν έχει αριστερά έναν έξυπνο και διορατικό ηγέτη, ναι. Ο οποίος αποδέχεται τις απόψεις μας, θα πούμε όχι επειδή είναι αριστερός. Ή τον δεξιό τον απορρίπτω επειδή είναι δεξιός. Τον απορρίπτω γιατί δεν είναι αρκετά εύστροφος να καταλάβει ότι οι εποχές άλλαξαν και πλέον η ζωή και η πολιτική ζητάει από μας ευθύτητα, εντιμότητα και θάρρος, γενναιότητα να προχωρήσουμε μπροστά. Με ειδοποιούν ότι έχει σπάσει το τηλεφωνικό κέντρο. Θέλει πολλοί κόσμος να βγει, να τύχει στις τηλεφωνικές γραμμές. Θέλω να σας κάνω ένα τελευταίο ερώτημα πριν το διαφημιστικό για να ανοίξω μετά τηλεφωνικές γραμμές. Είπατε ότι σας κέρδισε με αυτό που είπε ο Μητσοτάκης. Και θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Ποιος σας έχει κερδίσει περισσότερο, ο Τσίπρας ή ο Μητσοτάκης? Εμένα εξίσου και οι δύο με ποιαν έννοια. Ότι ο Μεν Τσίπρας είναι ένας νέος που το πρόβλημά του είναι να υποτάξει τους αριστερά σκοπής που τον περιτριγυρίζουν και τον καταστρέφουν. Δηλα, για κάντε το λίγο πιο λιανά αυτό, δηλαδή. Δηλαδή ο Τσίπρας, δηλαδή, ο Τσίπρας θα ήθελε να κάνει μια οικουμενική. Αλλά πάει στους άλλους και του λένε: ποιος δεν τον αφήνει? Θα δηλαδή χάσουμε την εξουσία. Εμείς έχουμε την εξουσία μέχρι το 2019. Γιατί να τη χάσουμε? Εμείς διορίζουμε μόνοι μας τώρα. Γιατί ο κάθε υπουργός διορίζει. Ο κάθε υπουργός κάνει ρουσφέτια. Ενώ αν πάει κι άλλο ένα κόμμα μαζί, θα τον ελέγχει. Δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Μάλιστα. Έτσι είναι. Χάνουν. Άρα λέτε, χάνουν εξουσία. Ναι, ακριβώς. Όπως και το ίδιο πρόβλημα έχει και ο Μητσοτάκης. Πιστεύω είναι αρκετά έξυπνος να καταλάβει ότι το σωστό είναι αυτό που του λέω εγώ, που του εισηγούμε για μια μεγάλη κυβέρνηση, αλλά οι άλλοι θα επαναστατήσουν. Σε αυτό σας απάντησε. Μπορεί να τον ανατρέψουν. Σας απάντησε καθόλου σε αυτό που του το είπατε, για οικουμενική κυβέρνηση κτλ.? Ο Μητσοτάκης ήταν κάθετος. Αρνητικά. Δεν γίνεται, πρόεδρε, μου λέει. Δεν γίνεται. Ξέχασε το. Αυτό μου το είπε κομμένα. Ο κύριος Τσίπρας. Εγώ βέβαια τέτοιες κουβέντες δεν τις ακούω. Απλά έπρεπε να το πει αυτό, γιατί είναι η γραμμή της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Εγώ τον κοίταγα στα μάτια και του υπεδείκνυα το συμφέρον του ποιο είναι. Λοιπόν, ο δε Τσίπρας με άκουγε. Ναι. Πάντως, αν το ήθελε ο κύριος Τσίπρας, θα το έχει κάνει και πράξη. Γιατί είναι δύο χρόνια και τώρα. Θέλει. Πάμε για 2,5 χρόνια. Ο άλλος πήρε 50 έδρες μπόνους από τη Φόφη. Ναι. Τώρα δεν μπορεί να το κάνει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης δηλαδή μπορεί να πεθαίνει η Ελλάδα. Συμβιβασμό δεν θα κάνει. Γιατί σε αυτά τα κόμματα, όταν πλησιάζει στην εξουσία, προτιμάς να πεθάνει η Ελλάδα και όχι το κόμμα σου. Βάζεις το κόμμα πάνω απ' όλα. Από τους δύο ποιον προτιμάτε τελικώς, τον κύριο Τσίπρα ή τον κύριο Μητσοτάκη? Στην πολιτική δεν νομίζω ότι το ζητούμενο είναι τι προτιμάς. Ποιος θα βρει το θάρρος από τους δύο? Προς το παρόν κανένας. Τι να προτιμήσει? Τους έχετε δηλαδή στα ίδια κιλά? Στα ίδια κιλά. Στα ίδια κιλά. Θέλουν να κυβερνούν μονάχοι τους. Όταν βρίσκουν τα δύσκολα, ελάτε όλοι. Να βοηθήσετε. Τι είναι αυτό? Μάλιστα. Που εδώ είμαστε για να βοηθάμε πάντα. Εδώ έχετε πει εσείς και το ωραίο, Τσίπρας και Τσακαλώτης υπογράφουν ότι τους κατέβει στο κεφάλι. Δηλαδή τώρα. Και δεν σας ρωτάνε κιόλας. Αύριο το πρωί θα κάνει την αξιολόγηση. Ναι. Δεν έπρεπε να με έχει καλέσει αν μου είχε μια στοιχειώδη εκτίμηση. Ο Πρωθυπουργός. Που μου είχε μια στοιχειώδη εκτίμηση. Τι με πήρε στην γιορτή μου? Τι να το κάνω στην γιορτή μου? Εγώ προτιμώ, κύριε Μιλιέ, να με πάρει τώρα. Και να μην πει, πρόεδρε, πάω να υπογράψω αυτά τα πράγματα. Τι λες? Ενώ θα τα φέρει έτοιμα και θα έρθει στη Βουλή και θα προσπαθεί να πείσει ότι αυτά σουλτάνα. Εκεί είπα τη λέξη σουλτάνα. Σε αυτά έχετε δίκιο. Έπρεπε να γίνει μια συζήτηση. Καμία. Όπως... Θα φέρει καμία όλα τα κόμματα προαπρόπτου. Ναι. Και θα κατηγορεί μάλιστα ότι πάνε να τον ανατρέψουν όσοι δεν. Μάλιστα.
Δηλαδή, ενεργεί ο Σουλτάνος, όχι μόνο αυτός, και ο Καραμαλής το ίδιο έκανε. Πήγε στη συμφωνία ζυρίξης του Λονδίνου, ο Γέρο Καραμαλής. Τις έφερε έτοιμες και έβαλε διαφημίσεις ολοσέλιδες ότι λύνουν το Κυπριακό. Και μόνο ο Γιώργος Παπανδρέου βγαίνει στη Βουλή και λέει: τώρα αρχίζει η τραγωδία. Το Κυπριακό. Ναι. Και ο Καραμαλής έβαζε ολοσέλιδες διαφημίσεις από τον Ζαλοκώστα, ήταν το Υπουργείο Τύπου, ολοσέλιδες κρατικές. Ότι ελήθη το Κυπριακό επί μόνιμης βάσης προς όφελος των ελληνικών συμφερόντων. Είχε βάλει. Γιατί λοιπόν, εκείνος ήταν άλλος Σουλτάνος. Δηλαδή στην Ελλάδα έχουμε Σουλτανίσκους τέτοιους. Σουλτανίσκους τέτοιους. Πρέπει... αυτό εννοούσα κατά του Τσίπρα, όχι καμία επιθετική. Τώρα μας ιδιαίτερη. Μας είπα, δηλαδή ναι, ότι συνεχίζει μία τακτική να μην ρωτάει κανέναν. Και να αποφασίζει μόνος του. Ναι. Και να μας καλεί εμάς οι υπόλοιπους σαν οδοντόκρεμες να έρθουμε να νομιμοποιήσουμε τα αυθαίρετά του. Αυτή την χάρη δεν θα την κάνω εγώ τουλάχιστον. Δεν μου λέτε να σας ρωτήσω σε κανένα ευρωπαϊκό κράτος ή μέλος της Ευρωζώνης κράτος. Έχετε δει κανένα πρωθυπουργό να ρωτάει τους αρχηγούς των άλλων κομμάτων γιατί τι θα κάνει? Δεν έχω δει όμως κανένα να μην ενημερώνει κατ' ελάχιστον. Μάλιστα. Για την ενημέρωση έχετε δίκιο. Αυτό είναι έτρομε. Δεν έχω εγώ αυτή τη στιγμή. Όσα σας περιγράφω. Μήπως είναι επικίνδυνο, μήπως γίνει καμιά διαρροή όμως για τη διαπραγμάτευση κομμάτων που θα μιλήσουμε εμείς, άμα ζητήσει, είχε μύθια. Να. Εγώ τώρα για να ενημερωθώ, ξέρετε τι κάνω. Παίρνω στο εξωτερικό φίλους που έχω. Στέρνω. Α, μαθαίνετε απ' έξω τι αποφασίζει η Ελλάδα. Τι να κάνω, κύριε. Το άλλο είναι να μην μαθαίνω τίποτα και να έρχομαι εδώ στην εκπομπή σας να παίζουμε τις κουμπάρες. Τις κουμπάρες, όχι. Αυτό το είπε ο κύριο Τσίπρα. Ο κύριο Τσίπρα το είπε. Το παίζουμε τις κουμπάρες και εγώ δεν το ψιλοκατάλαβα. Έμεινε. Λεβέντης, τα μέτρα αντίμετρα είναι σαν το σάντουιτς με τη μουστάρδα. Ναι. Γιατί τι εννοούσατε εδώ? Με ρώτησε τα μέτρα αντίμετρα είναι σαν το σάντουιτς με τη μουστάρδα. Ο αδερφός του Βελόπουλου που κάνει εκπομπή ο Βενιέρης. Στο Focus. Στο Focus. Ο Focus. Στο ραδιόφωνο. Καλό παιδί. Ναι, ναι. Με ρώτησε, λέει, τα μέτρα δεν τα ψηφίζει η Δυσκλιά. Ψήφισε τουλάχιστον κανένα αντίμετρο. Και λέω, ρε παιδιά, ένα λεπτό. Όχι, ήταν καλή ανάλυση. Ένα σάντουιτς, του λέω, μου δίνεις. Και μου λες, αφού δεν θα φας το σάντουιτς, πάρε το κουτί με τη μουστάρδα. Και φάει τη μουστάρδα. Και έτσι το είπα. Πολύ ενδιαφέρον. Και είπατε και το άλλο. Εντάξει, μας είπατε για τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά ρίξατε και εδώ πέρα έτσι βελάκια ενδιαφέροντα ότι ο Κώστας ο Καραμαλής έχει αρχίσει, λέει, προειδοποιητικές βολές κατά του Μητσοτάκη. Η Παπακώστα είναι δική του. Είναι στο καραμαλικό μπλοκ. Και ο Αντώναρος είναι δικός του. Ναι. Έτσι δεν είναι? Ναι, ναι. Λοιπόν, αυτοί δεν μπορεί να φτάνανε στη διαγραφή χωρίς κάλυψη. Ναι. Δεν είναι βλάκες, δεν είναι χθεσινοί βουλευτές. Παπακώστα τώρα με αυτά που κάνει κινδυνεύει να μην βγει. Ναι, αλλά ο Καραμαλής βγαίνει και δημόσια και στηρίζει τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Δεν ξέρεις πώς ενεργεί η Κασάνδρα. Η Κασάνδρα βάζει τους υπαλλήλους να δημιουργούν τορπίλες. Ναι, ναι. Και αν τη ρωτάς, λέει, δεν έχω ιδέα, λέει. Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά, φίλες και φίλοι, ανοίγω τις τηλεοπτικές γραμμές να βγείτε ζωντανά να ρωτήσετε τον πρόεδρο ό,τι θέλετε. Διαφημίσεις. Είναι πάρα πολλά τα mail και τα τηλεφωνήματα που έχουν γίνει στη συνεργάτη μου τη Σοφία και είστε και πάρα πολλοί αυτοί που θέλετε να βγείτε στο τηλέφωνο απευθείας στον πρόεδρο να ρωτήσετε. Δύο πράγματα. Το πρώτο λέει, από το Σεπτέμβριο, λέει φίλος μας, από το Σεπτέμβριο του 2015, κύριε Πρόεδρε, έχετε προβλέψει μέχρι στιγμής 28 φορές ότι θα είχαμε εκλογές. Και γιατί έχετε διαψευστεί? Από το Σεπτέμβριο του 2015 μέχρι τώρα έχετε προβλέψει 28 φορές ότι θα γίνουν εκλογές. Ναι, ακούστε, μαζί με μένα, που δεν είναι 28, είναι τρεις. Τρεις είναι? Οι φορές, ναι, που έχω προβλέψει. Εντάξει. Και τις τρεις φορές δεν είχα προβλέψει μόνο εγώ. Ζητούσε μόνιμα και ο Μητσοτάκης. Ο Κυριάκος, καλά. Ο Κυριάκος ζητάει κάθε... Ο Μητσοτάκης ζητάει κάθε ώρα, ζητάει εκλογές. Έγραφε ο Κουρίς στο Κόντρα ότι οι εκλογές έχω τις εφημερίδες να σας τις φέρω. Ποια εφημερίδα λέτε, την Κόντρα News? Κόντρα, δεν είναι, βγάζετε... Για εκλογές, ναι. Αφού εσείς τα διαβάζετε κάθε βράδυ. Ναι, εγώ διαβάζω. Δεν είμαι... Εγγράφανε ο Ελεύθερος Τύπος, εγγράφανε... Ότι θα έχουμε εκλογές. Ναι. Πιθανότητα εκλογών. Ναι. Απιθανότητα εκλογών. Γιατί εγώ τι έχω, ρίζω. Συγγνώμη, εγώ. Εσείς κάνετε την εκτίμηση. Εγώ τις προκυρήσω. Ναι. Όχι. Μόνο αν τις προκύρισα εγώ θα μπορούσα να έχω αυτό, ναι, τέτοιο. Ούτε ο Τσίπρας στο κεφάλι του δεν ξέρει την ημερομηνία. Απλά μόνο είχα πει μέχρι 19 Μαρτίου. Γιατί ήταν λίστα και είχα σε κάποιο, αυτό ήταν, σε κάποιο το ραντεβού μου τότε για το Κυπριακό με τον Τσίπρα, είχα
αποκρισταλώ στην άποψη ότι θεωρούσε ότι η Νέα Δημοκρατία, αν ήταν λίστα, θα στενευόταν, θα στριμωχνόταν. Θα στριμωχνόταν. Και επειδή είδα ότι. Και εκτιμήσατε ότι μπορεί να πήγαινε σε εκλογές. Ναι, ναι. Μπορείτε, εκτιμήσατε ότι μπορεί να πήγαινε. Και ο πολιτικός επιπλέον, θα σας πω κάτι. Εγώ ποτέ δεν προκρίθηκα ως προφήτης. Ποτέ δεν προκρίθηκα. Δεν είπα ποτέ ψηφίστε με γιατί βγήκα αληθινός. Εγώ είπα ψηφίστε με λόγω των ιδεών μου. Mm-hmm. Λόγω του και το θέσεώ σας. Αν συνέπεσε τρεις φορές να βγω σωστός, δεν πιστεύω να με ψηφίσανε επειδή βγήκα σωστός τρεις φορές. Ερώτημα δύσκολο να σας το κάνω. Κάνω. Εγώ έκανα όλα τα δύσκολα. Γιατί αλλιώς θα γινόμουν medium. Σωστό. Στέλιος Πόρναλης. Ακούστε. Στέλιος Πόρναλης. Ρωτήστε τον κύριο Λεβέτη αν μπορείτε. Εργάστηκε ποτέ στην εταιρεία του πατέρα του κυρίου Τσίπρα? Είχα συνεργασία, δεν εργάστηκα ακριβώς. Συνεργαστήκατε. Είχε δουλειές. Αυτό είναι γνωστό, του Παύλου. Είναι γνωστό. Το, είναι γνωστό. Το πει, ναι. Είχε οικοδομές και έργα. Και συνεργαστήκατε. Είχε στείλει για ένα διάστημα και όταν έφυγα για έξω τότε. Λοιπόν, ανοίγω γραμμές για να προλάβω και τηλεφωνικές γραμμές και να παίξουμε και τον γκάλο που έκανε η Όλγα η Καλατζή. Θα πάμε στην Ερέτρια, στην κυρία Κυπαρισία. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας κύριε Μίλια, καλησπέρα σας κύριε Λεβέτη. Καλησπέρα σας. Κάντε το ερώτημά σας. Ναι, έχουμε μιλήσει κύριε Λεβέτη στο τηλέφωνο. Είμαι φαν 30 χρόνια, σας βλέπω στην τηλεόραση και σας έχω ψηφίσει. Αλλά μου τα έχετε χαλάσει τώρα. Λιγάκι, θα σας τα πω όμως. Θέλω να μου πείτε το εξής ερώτημα. Πού σας τα έχω χαλάσει? Εδώ που φτάσαμε, ποιος στέει? Ποιος την έχει φέρει την Ελλάδα σε αυτό το χάλι? Κυρίως το καθεστώς των τελευταίων 50 ετών, το έχω πει. Δηλαδή Πασόκ Νέα Δημοκρατία κυρίως. Ναι. Τα λεφτά της μισθούς και συντάξεις ποιοι τις κόψανε? Όλοι. Και ο Τσίπρας έκοψε ένα μικρό ποσό, 200-250 ευρώ, έχει κόψει και ο Τσίπρας. Ναι. Τα υπόλοιπα ποιοι τα κόψανε? Σαμαράς και Γεωργάκης. Ναι. Λοιπόν, εμένα δεν μου αρέσει κάτι άλλο που ακούω τώρα τελευταία. Σας βλέπω με τον Κυριάκο, ενώ με τον Μητσοτάκη, χρόνια που σας ακούω στην τηλεόραση. Λέγατε, γιατί δεν λέγατε, δεν χρειάζεται να τα πω τώρα. Ότι τα βρήκαμε τον Κυριάκο. Ναι, γιατί πρώτα με το Μητσοτάκη λέγατε τα χίλια και τα μίλια. Ακούστε, τώρα, επί ένα χρόνο. Ναι. Κυρία Κυπαρισία, ευχαριστούμε πολύ. Κάντε την απάντηση. Επί ένα χρόνο λέγανε τα έχω βρει με τον Τσίπρα. Ναι, το είναι αλήθεια, το λέγανε. Και απεδείχθη ο Τσίπρας ότι από ό,τι του ζήτησα, εγώ δεν του ζήτησα υπουργείο, δεν του ζήτησα τίποτα. Ότι του είχε ζητήσει τα 9 σημεία. Δεν έκανε τίποτα. Μόνο την απλή αναλογική και πήγα και την. Πάντως θυμάμαι ότι ο κύριος Φλαμπουράρης είπε, που είναι σοβαρός άνθρωπος, είχε πει ότι τα 5 λέει από τα 9 σημεία που μας έχει φέρει ο κύριος Λεβέντης έχουν βάση, έχουν σοβαρότητα κτλ. Ούτε όμως τα έκανε. Όχι, σας λέω ότι είχε δηλώσει. Και το να λες ότι. Εγώ και το να λέω έχετε σοβαρότητα και απ' έξω να σας βρίζω. Δεν έχει νόημα. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι σας βρίζω. Όχι, δεν με έβρισε, αλλά δεν έκανε τίποτα. Αλλά αυτό, θα προτιμούσα να πει το ένα είναι καλό και να το κάνει. Μάλιστα. Ενώ αυτός είπε πέντε είναι καλά και δεν έγινε τίποτα. Και δεν έγινε τίποτα. Αυτό είναι χοροϊδία. Με συγχωρείτε πολύ, όσο και αν τον εκτιμώ, γιατί είναι και συνάδελφος, είναι μηχανικός. Η αλήθεια είναι ένα, ότι το σκόρ είναι 5-0. Μάλιστα. Δηλαδή πέντε είπε, 0 έκανε. Αυτό λέω. Αυτό. Τώρα, για το Μητσοτάκη που λέει η κυρία ότι τα βρήκα, είναι οι δημοσιογράφοι. Θα τους πω, να επιτρέψετε να τους χαρακτηρίσω από τη φύση τους. Δεν θα πω κακιά κουβέντα. Είναι οι δημοσιογράφοι που παίζουν παιχνίδια βρώμικα. Δεν θα πείτε κακιά δηλαδή, κουβέντα. Εξέλαβαν, αλλά οι δημοσιογράφοι παίζουν βρώμικα παιχνίδια. Εξέλαβαν τη φιλοφρόνηση που έκανα βγαίνοντας από το γραφείο του, ότι έγινε και συμφωνία να κυβερνήσω μαζί του. Είναι τρέλα εδώ δηλαδή. Ναι. Τέτοιο πράγμα δεν έχει γίνει. Μα τι έχει δεν γίνει υπάρχει, τώρα, μας τι έβεστε τώρα. Αλλά είπατε ότι θα μπορούσατε υπό προϋποθέσεις στις δηλώσεις σας. Ναι, και το λέω και τώρα. Αν δεχθεί τα 9 σημεία αυτός, τα οποία δεν δέχθηκε ο Τσίπρας, που το θεωρώ όμως πολύ δύσκολο, γιατί των 9 σημείων ένα είναι η απλή αναλογική. Άστε. Και εκεί είναι η διακηρυγμένη θέση του Μητσοτάκη, δεν το δέχεται. Δηλαδή, είναι δύσκολο λοιπόν. Αλλά εν πάση περιπτώσει. Αφήνω και τη δυνατότητα να το κάνει. Μπορεί να τρελαθεί, να το πω έτσι. Και αντί δεξιός ηγέτης όπως τον θέλουν στη Ριγίλης εκεί που είναι, να γίνει δημοκρατικός ηγέτης. Σε αυτή την περίπτωση, εγώ θα πω, όχι, λόγω του ότι λέγεται Μητσοτάκης, δεν είμαι και τότε γίνομαι τρελός εγώ. Πάμε αν λέει τον απορρίψω. Παρά το ότι δέχεται. Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Και όνομα έχετε του δίκιο. Θεού, πάμε στον κύριο Γιώργο από την Κατερίνη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Μίλη, καλησπέρα σας κύριε Πρόεδρε. Κάντε το ερώτημά σας. Χρόνια πολλά και εξωσανέστη να ευχηθώ. Αληθώς, Ανέστη, χρόνια πολλά. Κύριε Πρόεδρε,
ποιες είναι οι μεταρρυθμίσεις 1, 2, 3 που μας ζητούνται για να μας αποδεχτούν με σιγουριά σαν σοβαρή χώρα. Πολύ ενδιαφέρον ερώτημα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αν και το θίξαμε. Τα έχετε θίξει, τα είπατε. Λοιπόν, μεταρρυθμίσεις είπαμε είναι κάτι που δημιουργεί μόνιμο έσοδο που δεν το είχαμε ως σήμερα ή κόβει μόνιμο έξοδο που μάστιζε την Ελλάδα ως σήμερα. Κόβει. Mm-hmm. Το είχαμε συνέχεια και το κόβουμε από εδώ και πέρα. Άρα, τι είναι μεταρρύθμιση? Να πάμε στο δημόσιο, σε ένα δήμο, και ενώ δουλεύουν 700, να διαπιστώσουμε ότι 300 είναι αργόμισθοι. Ναι. Αυτούς τους συμφέρει να συνεχίσουμε να μισθοδοτούμε και τους 700. Άρα η αξιολόγηση για τους υπαλλήλους του δημοσίου είναι αλφα προτεραιότητας για τους ξένους. Και όμως η ΑΔΔΗ, όταν άκουσε ότι θα κάνει όχι αξιολόγηση, ένα είδος εκτίμησης ο Τσίπρας, προκήρυξαν από τώρα απεργία διαρκείας. Δεν ξέρω αν τα ακούσατε. Όχι, δεν ο Τσίπρας έχει σχέδιο, αν μείνει στην κυβέρνηση μετά τον Μάιο, έχει σχέδιο να κάνει αξιολόγηση. Όχι στους δήμους, όχι στους ΔΕΚΟ. Σε ορισμένα εταιρείες του δημοσίου. Σε εταιρείες του δημοσίου. Που υπάγονται, που έχουν, δηλαδή μετοχές που έχει το δημόσιο. Η ΑΔΔΗ κήρυξε από τώρα γενική απεργία. Για ότι αν πάει να, και την ελάχιστη αξιολόγηση, να κάνει γενική απεργία παντού. Γιατί προφανώς ξέρει ότι θα βρεις άβανα, θα βρεις ερείπια, σκελετούς. Μάλιστα. Δηλαδή θα δεις μισθοδοτούμενους που πάει ο μισθός σπίτι. Πάμε στο Μαραθώνα, στην κυρία Γεωργία. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, κύριε Ελιάτσο και κύριε Λεβέντη, και χρόνια πολλά. Επίσης, χρόνια πολλά. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση. Καταρχήν να συγχαρώ, κύριε Ελιάτσο, με έχετε καλύψει στην αντιπαράθεση που είχατε με τον κύριο Λεβέντη. Σας συγχαίρω. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Λεβέντη. Παρακαλώ, ναι. Τι θα μπορούσε να κάνει εάν γινόταν η κυβέρνηση το κόμμα του? Δεν είμαι ψηφοφόρος του, έτσι, απλά τον παρακολουθώ χρόνια. Τι θα μπορούσε να κάνει για τους Έλληνες? Για τους Έλληνες, σας, γιατί η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, για τους Έλληνες που πεθαίνουν. Εκτός όμως από αυτό που λέει για την οικουμενική κυβέρνηση, την έχουμε δοκιμάσει και έχει αποτύχει. Και θα ξαναποτύχει, και εξάλλου δεν συμφωνούν και τα κόμματα. Ναι. Αλλά να μου απαντήσει ειλικρινά. Και κάτι που να μπορεί να γίνει. Γιατί μια λέει το ένα, μια λέει το άλλο. Τέλος πάντων, αυτό θέλω. Ευχαριστούμε να πάρα πολύ, κυρία Γεωργία. Καλό σας βράδυ. Είναι άμεσο το ερώτημα. Ναι. Τι θα μπορούσατε να κάνετε, τι σκέφτεστε ότι θα μπορούσατε να κάνετε για την Ελληνίδα και τον Έλληνα? Αυτό που είπα προηγουμένως, ακούσατε τι είπα. Ναι, σας ακούμε πολύ δήμο, προσοχή. Αν πάμε σε ένα δήμο και διαπιστώσουμε ότι μισθοδοτούνται 700, ναι, και στη δουλειά πάνε μόνο 400. Ναι. Σημαίνει ότι εκεί έχουν ένα νεκρό φορτίο. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. 300 αργομίσθων. Αυτό τι σημαίνει λοιπόν? Ότι ένα 25 με 30% των δημοσίων υπαλλήλων είναι παντελώς άπραγες. Δηλαδή δεν κάνουν τίποτα. Αυτή είναι η εικόνα που έχετε. Αν δεν το είχαμε αυτό, το μόνιμο έξοδο, ξέρετε τι έξοδο είναι να πληρώνεις ένα 25% αργόμισθους σε όλο τον κορμό. Λέτε ότι στο δημόσιο είναι αυτή τη στιγμή 25 με 30% αργόμισθοι. Και γι' αυτό δεν θέλει η ΑΔΔΗ αξιολόγηση. Γιατί ένας που καλύπτει ανάγκες σου λέει καθαρός ουρανός, ελάτε εκτιμήστε με, αξιολογήστε με. Ναι. Η μη αποδοχή οποιασδήποτε αξιολόγησης δείχνει ότι οι κύριοι είναι αργόμισθοι. Μάλιστα. Τώρα εγώ... Ένα αυτό. Ναι. Δεύτερο, στα ανοιχτά επαγγέλματα. Ποιο να πάρουμε? Πες του με ένα επάγγελμα οποιοδήποτε. Φαρμακοποιούς. Ας το πάρουμε, ναι. Είναι ανοιχτό, νομίζετε? Δηλαδή, αν εσείς βγείτε. Θέλω να κάνω φαρμακείο, ναι, αν είναι φαρμακείο και θες να πας στο δομοκό. Αν μπορώ να το κάνω. Από εκεί. Ναι. Θα σου πούνε, όχι, φίλε μου, συγγνώμη, δύο είναι. Δύο είναι, δεν μπορείς τρίτο. Το ξέρετε. Μάλιστα. Αν θελήσετε να κάνετε περίπτερο, πρέπει να αγοράσετε από ανάπηρο την άδεια. Δεν εκδίδεται άδεια άλλη. Το γνωρίζετε. Συνεχίστε, είναι έχουν ενδιαφέρον αυτά που λέτε. Πολύ. Να πούμε για ταξί. Δεν μπορείς να ανοίξεις όπως στη Γερμανία ένα νέο ταξί με απλά το χαρτόσημο και τα λοιπά, το φόρο. Θέλει να αγοράσεις από ταξιτζή. Στενοχωρώ τώρα τους ταξιτζίδες και έχουν και αυτοί δίκιο, γιατί κάνανε οι άντρες 200.000 και έχει πάει 50. Ναι. Έχουν και αυτοί καταστραφεί. Αλλά στο εξωτερικό με 1.000 ευρώ ανοίγεις.
Και δεν σου λέει, α παιδιά, εδώ έχουμε μόνο 20. Δεν υπάρχουν δηλαδή άλλες προϋποθέσεις. Όποιος επιζήσει, ελεύθερη αγορά, αυτό είναι η δυτικού τύπου οικονομία. Αλλιώς να πηγαίναμε στη Σοβιετική Ένωση από το 40. Από το, ξέρω εγώ, να πηγαίναμε από τότε με τη Ρωσία, ρε παιδιά. Εγώ, κοιτάξτε, κεντρώος είμαι. Θα επιβίωνα και στους αριστερούς. Αλλά μια και έχουμε ένα δυτικού τύπου σύστημα, ας το κάνουμε δυτικού τύπου, γιατί αυτό έχουμε δυτικού μεν με σοβιετικού δε. Μάλιστα. Είναι ερμαφρόδιτο είναι. Τώρα, είναι όπως η ζέμπρα που είχε πάνω της κάτι, άμα δεις το... Τις θρύγες, τις θρύγες. Η κυρία Γεωργία κατάλαβε ότι ρωτούσε αν θα βελτιωθεί λίγο η σύνταξη, αν υπάρχει περιθώριο. Μα φύγουν οι παθογένειες, ναι. αν σταματήσουν οι αργομιστίες. Όλα αυτά που έδινε το Υπουργείο Εξωτερικών στις ΜΚΟ, αν αυτά τα λεφτά εξοικονομούνται, δεν θα μπορούσα και στην κυρία να κάνω μια αύξηση. Συγγνώμη, όλη αυτή η ασωτεία σε εμάς δεν ξεσπάει. Πού ξεσπάει? Σε αυτό έχετε δίκιο. Πάμε στον Πειραιά, στον κύριο Θεόφιλο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Λιάτσο. Καλησπέρα κύριε Λεβέντη. Κύριε Λιάτσο, θα μου επιτρέψετε μια παρατήρηση, σας παρακαλώ, όσον αφορά εσάς. Ναι, ναι, φυσικά. Ναι. Νομίζω ότι η ελληνική κοινωνία δεν είναι καλά πληροφορημένη. Αναφέρατε ένα θέμα προηγουμένως, εάν ήταν καλύτερα να μείνουμε στο ευρώ ή έπρεπε να φύγουμε κτλ. Αυτή η ερώτηση είναι μια ερώτηση που πρέπει να απαντηθεί από ανθρώπους οι οποίοι έχουν γνώση επί του θέματος. Εγώ θα πρότεινα το εξής. Ναι, ναι. Ας μαζευτούν 20 σοφοί Έλληνες να κάτσουν σε ένα τραπέζι και να βγάλουν μια γνώμη και να πληροφορήσουν τεκμηριωμένα τον ελληνικό λαό. Αυτή είναι η αλήθεια, παιδιά. Μην κοιτάμε καμία άλλη. Αυτή είναι η παρατήρηση που ήθελα να σας κάνω. Ευχαριστώ πολύ για την παρατήρηση και έχετε δίκιο σε αυτό. Εγώ προσπαθώ στην εκπομπή πολλές φορές, ανοίγουμε το θέμα ευρώ ή δραχμή και έρχονται οικονομολόγοι, καθηγητές πανεπιστημίων και λέει ο καθένας την άποψή του. Κάντε το ερώτημά σας στον κύριο Λεβέντη. Ναι, πολύ καλά. Κύριε Λεβέντη, από ό,τι κατάλαβα, είσαστε κι εσείς πολύ δυσαρεστημένος με το όλο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας. Με το όλο. Εγώ θα πω το εξής. Ο σημερινός Έλληνας, η ταυτότητα του σημερινού Έλληνα έχει αποτύχει. Τεκμηριωμένα έχει αποτύχει, διότι δεν βλέπουμε τίποτα μέσα σε αυτή την κοινωνία σωστό. Εγώ θα σας έκανα την ερώτηση, εάν είσαι σύμφωνος με αυτό το πράγμα, τι θα έπρεπε να κάνετε 10 πράγματα για να αλλάξετε αυτή την ταυτότητα, η οποία να έχει ένα μέλλον για αύριο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Θεόφιλε. Παρακαλώ. Έχει αποτύχει η συνταγή των αυτοδυνάμων κυβερνήσεων. Γιατί στην προσπάθειά του ένας να ξαναβγεί, κάνει ρουσφέτια, χαρίζεται, δίνει θαλασσοδάνεια, κάνει δείχνει για να μένει. Ναι. Το ίδιο έκανε ο Σιμίτης, το ίδιο ο Ανδρέας Παπανδρέου, το ίδιο ο Ράλης, αν πάμε πιο πίσω. Μόνο και μόνο στο βωμό της επανεκλογής. Κάνανε τα μοίρια όσα. Και δεν είχαν και άλλη λύση. Αλλιώς θα έρχονταν σαν οι άλλοι. Τελικά βέβαια ήρθαν οι άλλοι, γιατί είναι μοιραίο. Ναι. Μία, δύο, τρεις φορές βγαίνεις, δεν θα βγαίνεις επάπειρον. Σωστά. Έρχονται οι άλλοι, εναλλαγή των κομμάτων. Αλλά το ουσιώδες ποιο είναι, ότι εγώ ζητώ μία κυβέρνηση, όχι απλά μία κυβέρνηση συνασπισμού. Η Ολλανδία έκανε εκλογές πριν ένα μήνα. Δεν έχει ακόμη ορκής κυβέρνηση. Το ξέρετε. Θα αργήσει. Νομίζω ότι έχει 4 μήνες θα μπορεί κάνει, και παραπάνω. Ναι, γιατί είναι η παλιά. Μέχρι τότε είναι η παλιά. Και έχουν ένα σύστημα επί 11 μήνες ναι. να μπορούν να γίνονται διαπραγματεύσεις για να ξαναγίνει. Για να γίνει ακριβώς κάτι σοβαρό Άστε. Με προγραμματικές συγκλήσεις και με όλα αυτά. Ενώ εδώ την Κυριακή γίνονται εκλογές, τη Δευτέρα πρέπει να ορκιστεί ο Τσίπρας ή ο Μητσοτάκης ή ο Λεβέντης. Πρέπει να ορκιστεί τη Δευτέρα το πρωί. Πού να κάνεις συγκλήσεις, πού να κάνεις συμφωνίες, πού να κάνεις σχέδια. Άρα εδώ υπάρχει εξουσιομανία και μόνο. Το μόνο που κάνει ο κάθε πρωθυπουργός τον πρώτο χρόνο, ξέρετε τι είναι, να μοιράζει λάφυρα. Ποιος θα πάει στα ΛΤΑ. Ποιος θα πάει στη ΔΕΗ, ποιος θα πάει... Αυτό η μόνη δουλειά που κάνει ο Πρωθυπουργός. Μετά το δεύτερο χρόνο αρχίζει και συνεργάζεται με τους υπουργούς. Γιατί τον πρώτο πρέπει να δέχεται τους κομματικούς και μοιράζει οφίτσια. Μάλιστα. Πάμε στην κυρία Κατερίνα από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας κύριε Λάτσο, καλησπέρα σας και κύριε Λεβέντη. Κάντε το ερώτημά σας. Καλησπέρα. Πολλά, ναι. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Λεβέντη.
εάν, επειδή δεν ανήκει στους διαπλεκόμενους, καθότι το κόμμα του είναι καινούριο στη Βουλή, εάν είναι πρόθυμος να περάσει μέσα από τη Βουλή το ερώτημα που αφορά τις τράπεζες. Οι τράπεζες, κύριε Λεβέντη, και συγχωρήστε με που θα σας κάνω μια παρατήρηση, δεν έχετε την σωστή ενημέρωση που θα έπρεπε ως πολιτικός και που υποχρεούστε να έχετε ως πολιτικός. Βέβαια, τα άλλα κόμματα δεν αναδεικνύουν το θέμα αυτό για το λόγο ότι είναι διαπλεκόμενα. Και επομένως, σε καμία περίπτωση δεν εξέθεταν τη διαπλοκή μέσα στο Κοινοβούλιο. Την κρατούν κρυπτό, γι' αυτό και διαιωνίζεται το ίδιο πρόβλημα. Οι τράπεζες, λοιπόν, μέσα από τις ανακεφαλαιοποιήσεις που έχουν υποστεί, όχι μόνο έχουν πάρει τα χρήματα τα οποία έπρεπε να πάρουν για τα κόκκινα δάνεια, αλλά κατά τον έλεγχο που έκανε η BlackRock, η οποία αποτελεί διεθνή διαχειριστικό όργανο. Λοιπόν, η BlackRock, ελέγχοντας τις τράπεζες, βρήκε ότι εισέπραξαν ως ανακεφαλαιοποίηση τα χρήματα των κόκκινων δανείων που ήταν απλήρωτα, τα χρήματα των ενήμερων δανείων και χρήματα ανύπαρκτων δανείων. Και εξού και ζήτησε να έρθει σε περιθώριο μέχρι το 2020 να τροποποιήσουν τα βιβλία τους, πράγμα το οποίο βεβαίωσε στην εκπομπή ο ενικός του κυρίου Χατζηνικολάου πρόπερση ο κύριος Βενιζέλος, και είπε μάλιστα κατά λέξη οι τράπεζες θα υποχρεωθούν να διορθώσουν τα βιβλία τους, και τους έδωσε περιθώριο για το 2018 να ξεφορτωθούν τα μισά δάνεια. Ξέρετε τι σημαίνει να τα ξεφορτωθούν? Στην πραγματικότητα σημαίνει να τα διαγράψουν, καθότι είναι διπλές εγγραφές. Πλην όμως εκείνοι, ξέρετε τι έκαναν? Νομιμοποίησαν μέσα από τη Βουλή, μέσα από ένα νομοσχέδιο το οποίο προβλέπει τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, το ξεφόρτωμα των δανείων στα funds, το οποίο σημαίνει πληρώθηκαν τα δάνεια και θέλουν να τα ξαναπληρωθούν μέσω των funds. Και από την άλλη μεριά, οι δανειολήπτες, οι οποίοι τα έχουν πληρώσει, οι περισσότεροι κατά το ίμιση, οι άλλοι κατά τα 3/4 κτλ., να βρεθούν και χωρίς τα ακίνητά τους. Έχετε το θάρρος και τον πατριωτισμό να αναδείξετε αυτό το θέμα στη Βουλή για να σας γράψει και η ιστορία? Διαφορετικά θα σας θεωρήσω, με συγχωρείτε πάρα πολύ, διαπλεκόμενο και εσάς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ, κυρία Καταρινά. Τώρα θα πω στην κυρία κάτι, ναι, το οποίο σε όλα όσα είπε έχει λέει αλήθεια. Με μία διαφορά, ότι οι τράπεζες αυτή τη στιγμή ανήκουν στο κράτος. Ναι. Δηλαδή, αν ένας είναι απατεών που κάνουν αυτά οι τράπεζες, πρέπει να είναι ο Πρωθυπουργός της Ελλάδος. Ναι. Διότι άλλο, όταν ήταν στο Λάτσι, όταν ήταν στον Κωστόπουλο, αν τα κάνανε αυτά, να πω ότι οικονομάει ο Λάτσης. Ξέχασε, η κυρία δεν είναι καλά πληροφορημένη. Δεν ξέρει ακριβώς τους αριθμούς. Πόσα λεφτά θα πάρουν από τα φάντς. Αυτά μερικές φορές ούτε το 10% δεν θα πάρουν. Ναι. Δηλαδή, για 100 δις, 10 δεν θα πάρουν. Mm-hmm. Καταλάβατε. Mm-hmm. Μετά, 30 σας είπα είναι μόνο οι κάρτες. Ναι. Δηλαδή, η κυρία δεν γνωρίζει τους αριθμούς. Ποιος κλέβει αυτή τη στιγμή αν συμβαίνουν αυτά που λέει η κυρία? Πρέπει να κλέβει το ελληνικό δημόσιο. Μάλιστα. Γιατί αυτό είναι ιδιοκτήτης. Ο κύριος Γιώργος Αγγελόπουλος, ναι, λέει στο mail που έστειλε: τα κόκκινα δάνεια δημιουργήθηκαν και μεγαλώσανε λόγω της κρίσης. Ναι. Βεβαίως. Γιατί δεν είχε ο άλλος. Είναι φαύλο. Μερικοί όμως ενώ έχουν δεν πληρώνουν. Προσέξτε. Αυτή είναι ένα ποσοστό. Είναι η λίγη αυτή, ξέρετε. Δεν ξέρω. Μπορεί να είναι 10, μπορεί να είναι 20%. Αλλά και αυτό είναι σημαντικό. Σωστό, αλλά η μεγάλη πλειοψηφία, κύριε Πρόεδρε, δεν έχει λεφτά και δεν πληρώνει. Εντάξει, δεν είναι. Να χάσει τα σπίτια του, αλλά όχι το 100%. Του. Κάποιοι υποφέρουν. Είναι εγώ κάποιοι, ξέρω ανθρώπους που. Αυτό είπαν, που λέμε μπαταχτήδες. Είπανε, αφού δεν πληρώνει κανείς, δεν πληρώνω ούτε εγώ και περιμένω τη ρύθμιση την τελική για να μπω κι εγώ. Δεν είμαι λέει κορόιδο να δίνω εγώ. Ναι. Αυτό είναι μπαταξή. Αυτό είναι μπαταξή. Ναι. Τώρα. Πάμε στον κύριο Κωνσταντίνο. Θα βγάλω ακόμα μια τηλεφωνική γραμμή για να, περάσω, να προλάβω να παίξω και τον καλό. Στον κύριο δεν πήρε από το Μάκη. Το... Α, δεν είναι ο Μάκης, είναι ο Γιώργος. Ποιος είναι το ιδιοκτήτης, ο Μάκης ή ο Γιώργος? Ο Γιώργος. Ο Γιώργος. Ο Γιώργος. Καμιά ώρα παραπάνω, λέω. Θα το κάνουμε μια μέρα. Θα πάμε στις 3 το πλάκα πλάκα κάνω, γιατί. Πάμε στο Παγκράτη. Είναι φίλοι μου και οι δύο. Το γνωρίζω. Πάμε στο Παγκράτη, στον κύριο Κωνσταντίνο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, κύριε Γιάτσο. Καλησπέρα και κύριε Πρόεδρε. Κάντε το ερώτημά σας. Εγώ ήθελα να σας ρωτήσω κάτι γενικό που έχει να κάνει με το μέλλον αυτής της χώρας. Μπορεί μια χώρα όλους τους νέους να τους κάνει επιστήμονες και να μπορεί να επιβιώσει? Γιατί αυτοί οι επιστήμονες όταν δεν βρίσκουν δουλειά θα πάνε έξω. Άρα θα γίνουμε μια χώρα γερόντων. Άρα δεν θα υπάρχει ούτε ανάπτυξη, τίποτα. Υπάρχει καταστροφή. Και ένα δεύτερο θέλω να πω.
θα πρέπει για να μπορέσουν να γίνουν επιχειρήσεις ανάπτυξη και τα λοιπά να μειωθεί το κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων. Άρα πρέπει να μειωθούν οι φόροι πώς, μικραίνοντας το κράτος. Δεν χρειάζεται να υπάρχει πολεοδομία στο συμφωνείτε Δήμο. Συμφωνείτε με τον κύριο Λεβέντη. Ένα λεπτάκι. Πολεοδομία στο Δήμο, πολεοδομία στο νομό, πολεοδομία στην περιφέρεια και να κάθονται να βλέπουν σύριαλ στο ίντερνετ όλοι. Να κάθονται. Αυτά πρέπει να αλλάξουν. Αυτές είναι οι μεταρρυθμίσεις για να σωθεί η χώρα. Ιδάλλως δεν θα υπάρχει χώρα σε 20 χρόνια, κύριε Γιατσο. Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Καλό σας βράδυ. Σας, κύριε Πρόεδρε. Να είστε σας ευχαριστούμε εδώ πολύ. Η υποθηκοφυλακία έκοψε ο Τσίπρας σε μερικές περιοχές και αμέσως μου στείλανε επιστολές οι δήμαρχοι να επανέλθουν. Μάλιστα. Να μεσολαβήσεις, λέει, αν είναι φίλος σου, να επανέλθουν. Αστυνομικά τμήματα έκοψαν και σε αυτό βέβαια δεν είναι, γιατί τώρα όταν τα φιλιατρά ναι. δεν έχουν αστυνομικό τμήμα είναι 10.000 άνθρωποι. Δεν μπορεί να μην έχει έτσι, mm-hmm. ναι. mm-hmm. χωρίς αστυνόμευση μια πόλη. Ασφαλώς. Ναι. Ασφαλώς. Τους έκοψε, έκανε τέτοιες κινήσεις. Ναι. Έκανε τέτοιες κινήσεις, αλλά ενώ έκοψε τέτοια νευραλγικού τύπου έξοδα, δεν τολμάει να κάνει αξιολόγηση για, ο Τσίπρας για να μην συγκρουστεί με το βαθύ αριστερό. Κρατικοδίαιτο δημόσιο, δηλαδή αυτό το βαθύ, τους δημόσιους υπαλλήλους, τους καραμπαμπάμ. Πάντως, φαίνεται ότι εκείνοι ψηφοφόροι. Με τους δημόσιους φαίνεται ότι εκείνοι δεξαμένοι όλοι. Στο δημόσιο, λέτε. Βέβαια. Μάλλον, πιθανολογώ δηλαδή. Για ακούστε τι λέει. Ο κύριος Αλέξανδρος είναι κάτοικος Βιέννης. Ναι. Και λέει ότι όλοι τους οι πολιτικοί μας μιλούν για μεταρρυθμίσεις και μεταρρυθμίσεις δεν κάνουν. Οι μεν, δηλαδή οι κυβερνώντες. Και οι δε δεν προτείνουν. Δεύτερον, ακούστε κάτι πολύ σοβαρό που λέει ο κύριος Αλέξανδρος. Γιατί δεν τις κάνουν οι ίδιοι τις μεταρρυθμίσεις στις κερδοφόρες δημόσιες εταιρείες μας, αλλά έχουν λυσάξει να τις πουλήσουν. Π.χ. αεροδρόμια, ΔΕΗ, τρένοσε, ΕΙΔΑΠ και πάει λέγοντας. Δεν μπορώ να καταλάβω, λέει, τι τους θέλουμε τους πολιτικούς, όταν δεν είναι ικανοί να διαχειριστούν τις δημόσιες εταιρείες, αυξάνοντας τα κέρδη με ζωστές αναδιαρθρώσεις. Αν κάνει ο Τσίπρας και με τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις. Αν κάνει ο Τσίπρας τώρα αεροδρόμιο, Εμιλιέ, θα βάλει κομματόσκυλα. Ή αν κάνει ο Μητσοτάκης, θα βάλει κομματόσκυλα και αυτοί δεν θα παράγουν. Έτσι, θα κοιτάνε να βάλουν τα νύψα τους. Δεν ξέρεις πώς γίνεται. Εγώ δεν έχω τόσο κακή εικόνα για το δημόσιο, δηλαδή ότι είναι τελείως του ξεπεταματού, ας πούμε. Μα αφού όλες οι δημόσιες επιχειρήσεις ναι. απαξιώθηκαν. Εγώ πιστεύω ότι με ένα σωστό. Οι Ολυμπιακοί, όταν πήγε με ένα σωστό management, θα μπορούσαν να διορθωθούν πράγματα. Σωστό management. Πού δεν το βρεις το σωστό. Γιατί δεν έχουμε καλούς επιστήμονες. Όταν επιλέγανε. Άρα οι επιλογές των πολιτικών δεν γίνονται. Το Πασόκ επέλεγε τον Ακριβάκη διοικητή. Ξέρεις τι έγινε εκεί τότε. Όλη η Θήβα. Όλο το σχηματάρι διορίστηκε στην Ολυμπιακή. Διορίστηκε στην Ολυμπιακή. Εγώ λέω να εξής, ότι οι επιλογές της κάθε κυβέρνησης ίσως δεν είναι οι ενδεδειγμένες σε διάφορα κρίσιμα πόστα για να γίνει και το δημόσιο αποδοτικό. Δεν ήταν, αυτό λέω. Έμπαινε πλήθος. Έμπαινε πλήθος. Μιλιούνια έμπαιναν. Δηλαδή οι Ολυμπιακοί χρειαζόταν, ξέρω εγώ, χίλιους και μπαίνανε 5.000, 7.000. Και γινότανε ζημιογόνα. Εγώ πήγα προημερών στο Μπραχάμι ναι. που βγάζουν τα άδειε οδήγηση. Ναι, ναι. Σχολές οδηγών. Ναι, όχι σχολές οδηγών. Υπουργείο Συγκοινωνιών. Συγκοινωνιών, ναι. Και είδα ένα πλήθος εκεί, έτσι, καμία 150. Νόμιζα ότι πηγαίνανε για να εξυπηρετηθούν. Νομίζω ότι ήταν πολίτες. Τι κάνανε. Ήταν υπάλληλοι. Άρχισα να χτυπάω τον ένα και τον άλλο. Λέω, τι κάνετε εδώ, περιμένετε στην ουρά. Μου λέει, τι θέλετε. Λέω, συγγνώμη, εσείς τι είστε. Λέει, υπάλληλος. Πέραν τον άλλον, εσύ τι είσαι και εκείνος υπάλληλος. Λέω, καλά, και τι σου λατσάρετε έτσι. Καπνίζανε, κάνανε. Λέω, τι είναι, ώρα καφέ είναι, ώρα διακοπής. Λέω, λέει, εδώ ένα χάος είναι. Πάντως, βάλει... Με πλησιάζει ένας ναι, ναι. και λέει, πάρε μια κάμερα μια μέρα, λέει, εδώ να τους διαλύσεις. Κύριε Λεβέντη, πάρε λέει εδώ να δεις, να ξεκινήσει από εδώ. Τα έχετε βάλει πολύ με το δημόσιο πάντως. Και τώρα μα λέτε να έχω κανένα λόγο. Όχι, όχι. Εγώ λέω... τους συμπαθώ. Και αν οι δημόσιοι υπάλληλοι, εδώ είναι το πρόβλημα, νομίζω ότι δεν τους συμπαθώ. Αν οι δημόσιοι υπάλληλοι μείνουν μόνο οι ευσυνείδητοι, mm-hmm. θα μπορέσουμε και το μισθό τους να τους αυξήσουμε. Γιατί μου λένε οι αστυνομικοί, παίρνουμε 900 ευρώ, δεν βγαίνει. Μάμα θέλει ο κάθε κύριος Τόσκας και άλλους χίλους τώρα και άλλους 2.000 αύριο και προσλαμβάνει και άλλους, πώς θα αυξήσω το μισθό των παλαιών. Τώρα γίνονται προσλήψεις, κύριε Πρόεδρε, τι εικόνα έχετε. Υπό την ανάγκη τρομοκρατικών ενεργειών και κατ' εξαίρεση προσλαμβάνουν συνεχώς.
Είτε σαν φρουρούς, το δημόσιο είτε σαν ειδικούς φρουρούς. Σύμφωνα. Τώρα έγινε. Το δημόσιο δεν έχει μειωθεί. Πού έγινε, δεν έγινε στην Κάνη 21 ένα τρομοκρατικό χτύπημα. Πότε λέτε, σήμερα. Σήμερα, ναι. Στη Σανταρόζα, σήμερα. Σανταρόζα, ναι, εκεί. Έγινε ένα τρομοκρατικό χτύπημα. Ναι, ναι. Αυτό θα χρησιμοποιηθεί από τον Τόσκα για την πρόσληψη κόσμου, σας το λέω εγώ. Πάντως το δημόσιο έχει πέσει αρκετά χαμηλά, δηλαδή σε σχέση με τον όγκο που είχε τα περασμένα χρόνια. Δηλαδή... Τα περασμένα χρόνια ήταν το άλλο έλα να δεις. Καταρχάς φύγανε κάποιοι σε σύνταξη φοβούμενοι μήπως χάσουν τη σύνταξη τους. Ένα ποσοστό 20%-30% έφυγε. Έφυγε έτσι. Για αυτό το λόγο, λέτε. Ναι, έφυγε έτσι. Τώρα. Μετά μπήκε και ο κανόνα από τους ξένους. 5 να φεύγουν, ένας να μπαίνει. Mm-hmm. Μπήκε ο κανόνα. Αν δεν είχε μπει αυτός ο κανόνας, θα ήταν πανηγύρι. Πάμε να δούμε τι ήθελε να σας ρωτήσει ο κόσμος. Τι είπανε στην Όλγα την Καλατζή. Θα ξεκινήσω με ένα συνταξιούχο, κύριε Καλοκαιρινέ. Με τον Σπύρο Γιαννόπουλο. Για να δούμε τι λέει για τον κύριο Λεβέντη. Γιατί δεν άλλαξε τους βουλευτές του στο εξάμηνο που είπε. Γιατί πιστεύει ότι ο Μητσοτάκης δεν θα μείνει πάνω από 6 μήνες, αν τον θέλουν οι Γερμανοί που κάνουν τα κουμάντα σε αυτή την ταλέπορη χώρα. Δεν ήταν με τον Μητσοτάκη, τι είπε. Γιατί λέει για το εξάμηνο που είπατε. Το εξάμηνο δεν μπορούσαν. Γιατί για να αλλάξω τους βουλευτές πρέπει να παραιτηθούν οι υπάρχοντες. Αυτό ήταν το πρώτο που ρώτησε. Βιαίως δεν μπορώ να αλλάξω. Ναι. Δεν μπορώ να αλλάξω τους βουλευτές. Πάντως η βούλησή σας ήταν, η πρόθεσή σας να τους αλλάξετε. Ναι, ήταν να αλλάξω. Αλλά μετά, αν τους άλλαξα κάθε 6 μήνες, θα είχα μόνιμα μαθητευόμενους. Μετανιώσατε που το είχατε εξαγγείλει αυτό. Δεν είχα πολιτική πείρα κοινοβουλευτική. Ήμουν 40 χρόνια. Άρα έχετε μετανιώσει σας. Αγωνιστής, ναι. Δεν κακό να λέμε ότι μετανιώνουμε για κάτι. Το λάθος. Άνθρωποι είμαστε και κάνουμε λάθη. Το λάθος εγώ το αναγνωρίζω. Έτσι, αυτό είναι το σωστό. Και είπα σε όλους, έκανα πολλές συναντήσεις πανελλήνιες και είπα, έσφαλα, το παίρνω πάνω μου το λάθος, είπα, θα γίνουν εκλογές με σταυρό. Και εκεί θα αποδείξει ο καθένας την αξία σας. Τι απίδια πιάνει ο Σάκος. Τι απίδια πιάνει, έχετε δίκιο σε αυτό. Και ρώτησε και για το Μητσοτάκη. Γιατί κάνετε, το αναλύσατε όμως προηγουμένως, γιατί το κάνετε Μητσοτάκη. Την πρόβλεψη. Τον Κυριάκο, τον Μητσοτάκη. Ότι. Ότι θα μείνει μόνο 6 μήνες. Ναι, το είπατε. Το είπατε. Θα γίνει και αυτός με 152 ναι. Πρωθυπουργός. Δεν θα μπορέσει να φέρει επενδύσεις. Θα επιβάλλει θα φόρους να μειώσει και θα κόβει μισθούς και θα συνεχίσει λέει, την τακτική των δηλαδή θα πέσει από τη λαϊκή και θα πέσει λόγω δηλαδή. Μειώσεως της πίστοσης χρόνου που δίνει ο λαός. Μάλιστα. Από εδώ και πέρα θα μειώνεται ο χρόνος της πίστοσης. Ο Τσίπρας έχει πίστοση χρόνου και αν έχει πόσο. Πολύ μικρή και το γνωρίζει. Πολύ μικρή. Πολύ ακόμα, μικρή δηλαδή. Έχει γιατί ήδη αν οι δημοσκοπήσεις δεν είναι. Εντάξει, λένε 15, 20 σε βάζω. Με 20 μπορεί να. Τις πιστεύετε τις δημοσκοπήσεις? Όχι, δεν τις πιστεύω. Εσάς αλλά άλλο λέω. Εσάς σας έχουν και κάτω από τη βάση. Άσε τι λέγανε. Δεν κάνουν αναγωγή, σε εμάς κάνουν. Εντάξει. Αυτή τώρα στις δημοσκοπήσεις, ο Μητσοτάκης προφανώς αυτός έχει το πάνω χέρι στις δημοσκοπήσεις, είναι ο μόνος που έχει και αυτή τη στιγμή. Και ανεβάζει τη φόβη και αυτόν. Για να έχει δεκανική φόβη. Πώς το κάνει αυτό, δηλαδή. Έχει τον. Πιστεύω ότι έχει κάθε. Σε τέτοια. Ελέγχει δηλαδή τις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Με συγχωρείτε, δηλαδή αυτό που λέτε έχει ενδιαφέρον. Βλέπω. Πώς, ναι. Βλέπω ότι όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά στη φόβη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή. Λέτε ενώ η φόβη παίρνει πτώματα. Η φόβη παίρνει γεωργάκηδες που δεν έχουν ούτε τη δική του ψήφο. Πετσάλνικους, κάτι άλλους. Μην τους χαρακτηρίσω ότι παίρνει η φόβη. Ναι. Την ανεβάζουν ότι ανεβαίνει. Ναι. Με τι ανεβαίνει. Αυτό λέτε ότι είναι τεχνικό. Βέβαια, τεχνική άνοδος είναι. Τεχνική άνοδος λέτε. Και δεν γυρίζει. Κοιτάξτε, λέτε κάτι πολύ σοβαρό τώρα. Ναι. Ότι υπάρχει ήδη συμφωνία Μητσοτάκη γεννηματά. Ναι, για να κάνουν κυβέρνηση. Αυτό το πιστεύω απόλυτα και γι' αυτό ψήφισε η γεννηματά για το... ενισχυμένη αναλογική. Γιατί αλλιώς δεν είναι βλάκας. Να δώσει 50 έδρες δώρο στο Μητσοτάκη. Θα το δούμε αυτό λοιπόν, βέβαια. Ναι. Στις δημοσκοπήσεις λοιπόν. Εσάς γιατί σας έχουν. Πρημοδοτούν. Γιατί αυτοί τις παραγγέλνουν. Τις παραγγέλνουν και λένε να είναι ο Λεβέντης κάτω από το 3%. Ναι. Το Λεβέντη. Και στις εκλογές του Σεπτεμβρίου πέρυσι. Ναι. Που γίνανε εκλογές. Εμένα με είχαν 2. Και το Λαφαζάνι 6-6,5. Μάλιστα. Και ρώτησα έναν. Πόσο πήρατε, μετά, θυμίστε γιατί, μας. Εμείς πήραμε 4 και ο Λαφαζάνης δεν μπήκε. Ναι, και ρώτησα εγώ που λέτε τον έναν δημοσκόπο. Ναι. Ναι. Και λέω καλά ρε φίλε. Τόσο έξω πέσατε. Διπλάσια έβγαζες, τριπλάσια έβγαζες στο Λαφαζάνη από μένα. 2 με ένα 6 από τον. Ναι. Εμείς μπήκε ένας σχεδόν, αυτός δεν μπήκε. Ευχαριστώ Λευτέρη. Ναι. Τι διάολο συμβαίνει. Λέει 28 βουλευτές είχε αυτός. Πώς μπορώ λέει, να βγάλω αποτέλεσμα ότι εσύ τον ξεπερνάς. Άρα, εσύ ήσουν να λέει ένας λέτε, άνθρωπος, δεν έπαιρνε τα ένας τα μόνος στοιχεία, άνθρωπος ναι. Λέει ήσουν κατ' ουσίαν. Άρα τι να συμπεράνω κύριε Λέτσο. Ακούστε ερώτημα από τον κύριο Θανάση από την Κατερίνη. Ναι. Εσείς οι βουλευτές πότε θα κόψετε τους μισθούς και τις συντάξεις?
Εγώ, λέει, ξέρετε, είμαι επίμονος να κόψουμε και τον αριθμό των βουλευτών. Είπατε για 200. Γιατί για βουλή με 200. Από 300 σε 200, ναι, τα έξοδα της Βουλής κατεβαίνουν 33%. Για να μειωθούν κάποια εκατομμύρια. Mm-hmm. Όχι απλά. Ο μισθός του βουλευτή είναι 7.000. Πρέπει να πάει 3.500. Είναι έτοιμά μου. Στο μισό, λέτε. Στο μισό, ναι. Στο να κοπεί το μισό. Και αν κάποιοι δεν θέλουν, να μην ξαναβάλουν. Να πάνε να συνεχίσουν τα επαγγέλματά τους. Η κυρία Σταυρούλα από Θεσσαλονίκη ρωτάει κάτι πολύ κρίσιμο. Παρακαλώ. Πότε θα ανοίξουν οι τράπεζες? Έχετε, ναι, εικόνα? Ναι, οι τράπεζες για να ανοίξουν. Capital Controls. Το είπα αυτό και στο Μητσοτάκη. Αυτό. Για πείτε μας. Για να ανοίξουν οι τράπεζες. Γιατί με ρώτησε και για πέφτουν. Και του είπα. Όταν αρχίσουν και πούμε, αυτή τη βδομάδα ήρθαν 2 δις. Την άλλη βδομάδα ήρθαν 2,5. Την τρίτη βδομάδα ήρθαν 4. Να έρχονται λεφτά απ' έξω, ναι, ναι, και αρχίσει ένα μήνα και έρχονται και έρχονται, κόπηκαν τα capital control. Θα κοπούνε, λέτε. Γιατί σημαίνει, ότι... σημαίνει και εμπιστοσύνη. Ότι ομαλοποιείται, ναι, η κατάσταση. Ναι. Ομαλοποιείται. Οι τράπεζες κλείσανε και γίνανε capital control. Γιατί? Διότι έπαιρνε κάθε μέρα 5 δις ο κόσμος και θα φαλυρούσε η χώρα λόγω τραπεζών πλέον. Ενώ με αυτό που λέτε εσείς. Εάν έρχονται. Δεν θα τρέξουμε όλοι να πάρουμε τις καταθέσεις που έχουμε, δηλαδή. Πρόβλημα. Ναι. Δεν θα έχει κανένα πρόβλημα. Και αν συμβεί αυτό ένα-ενάμιση. Κατεβάστε μου και τα mail, κύριε Καλοκαιρινέ, αν έχετε την καλοσύνη. Ναι. Και θέλω να ακούσουμε τον κύριο. Κύριε Καλοκαιρινέ, τον κύριο Αλέξανδρο Κρέμο. Τι είπε στην Όλγα την Καλατζή. Είναι έμπορος ο κύριος Κρέμος. Για να ακούσουμε τι είπε. Γιατί να είναι τόσο πολύ φιλοευρωπαίος και φιλομνημονιακός. Είπαμε ότι τα χρήματα τα δανειστήκαμε, πρέπει να τα επιστρέψουμε. Αλλά δεν θα πεθάνει ο ελληνικός λαός για να συμβεί αυτό. Εδώ κάνει ένα λάθος. Είναι πολύ καλό ερώτημα πάντως. Ναι, με λέει φιλομνημονιακό, ναι, ενώ εγώ δεν, στον 1,5 χρόνο δεν ψήφισα κανένα νόμο. Μόνο την απλή αναλογική ψήφισα, που δεν είναι μνημονιακό. Ναι. Δεν ψήφισα, ούτε θα ψηφίσω τώρα. Στον 1,5 χρόνο ένα ναι δεν έχω ψηφίσει. Ούτε αντίμετρα θα ψηφίσω. Τίποτα. Τίποτα. Λοιπόν, δεν έχω ψηφίσει τίποτα. Γιατί με λέει αντιμνημονιακό? Εγώ απλά πιστεύω ότι αν κάνουμε τις μεταρρυθμίσεις και αν τις είχαμε κάνει από το 9, το 11 θα είχαμε βγει από τα μνημόνια. Και με το να επιμένουμε να μην κάνουμε τίποτα, νομίζοντας ότι κοροϊδεύουμε τους ξένους, κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας. Κάνουμε χαρακίρι έτσι. Έτσι. Κατάλαβα. Μνημονιακός δεν μπορεί να είναι ένας που δεν ψήφισε κάτι. Μνημονιακή είναι η Φόφη που ψήφισε. Αλλά είστε φανατικός, σας είπε, φανατικά είστε υπέρ της ευρωζώνης. Αντιμνημονιακός. Υπέρ του ευρώ, δεν είστε? Είμαι υπέρ του ευρώ. Υπέρ του, ναι. Έτσι. Αλλά υπέρ των μεταρρυθμίσεων. Γιατί αν ήμουν κατά του ευρώ, σημαίνει ότι θα ήμουν με τη δραχμή. Ναι. Τι σημαίνει δραχμή? Με το εθνικό νόμισμα το πούμε. Ναι, με το εθνικό νόμισμα. Τι σημαίνει εθνικό νόμισμα? Εθνικό νόμισμα έχει και η Τουρκία. Πηγαίνετε στην Τουρκία. Okay, έχουν και άλλα κράτη, όμως πάνε μια χαρά στις οικονομίες. Στην Βενεζουέλα. Όχι, όχι, στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη. Η Αλβανία. Η Αγγλία. Ποια? Η Μεγάλη Βρετανία. Η Αγγλία πάλι δεν ξέρετε γιατί βγήκε. Δεν το είπαμε για αυτό. Γιατί δεν έχει δικό της νόμισμα, ναι, η Βρετανία. Γιατί δεν ήταν στο ευρώ ποτέ. Αυτό σας λέω. Δεν ξέρετε έχει δικό γιατί βγήκε από την Ευρώπη η Αγγλία. Για πείτε μας. Λόγω υπεροψίας. Υπεροψίας. Ναι, θεωρεί το κοινό νόμισμα είχε και υποχρεώσεις να χρηματοδοτείς τα φτωχότερα κράτη. Να χρηματοδοτείς τα φτωχότερα για να κάνουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Δεν γίνεται αυτό, δεν υπάρχει. Ναι. Η Αγγλία δεν μπήκε γιατί σου λέει: γιατί να δίνω εγώ για τον τρίτο κόσμο, για την Ελλάδα, για τα φτωχά κράτη, ας πούμε, ναι, τα πιο φτωχά κράτη. Ναι. Και είδε, από είδε, ναι, και σου λέει: μόνη, καλύτερα μόνη με την ηγεμονία μου. Ναι. Καταλάβατε. Το κατάλαβα πολύ. Δηλαδή, όσοι δεν μπήκαν στο ευρώ, δεν μπήκαν για να μην συμμετέχουν στα προγράμματα ανόρθωσης των φτωχότερων λαών. Πάντως και άλλα κράτη, κύριε Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε να την κάνω αυτή την παρατήρηση. Όπως η Γαλλία, για παράδειγμα. Ναι. Γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση για έξοδο από το ευρώ. Ναι. Είναι 11 υποψήφοι. Πέρα από τους 4 που είναι φαβοροί, είναι 11 υποψήφοι στη Γαλλία. Οι 4 από τους 11 λένε στα προγράμματά τους και λένε στο γαλλικό λαό ότι αν εκλεγώ, θα φύγουμε από την Ευρωζώνη. Ναι, ξέρετε. Δεν γίνεται κουβέντα. Επίσης στην Ολλανδία σαν πολιτικοί έχουν αποτύχει. Ναι. Έχουν αποτύχει και η αποτυχία. 9 λεπτά μόνο. Ναι. Κάνει το λαό να θέλει κάτι. Κάτι άλλο. Ναι. Και προθυμοποιούνται αυτοί και σου λένε: έχω το άλλο. Δηλαδή, να φύγουμε από το ευρώ. Όπως έκανε η Αγγλία. Έτσι λένε. Δεν ξέρουν όμως τις συνέπειες. Γιατί η Αγγλία νομίζει ότι θα επιζήσει έξω από το ευρώ. Δεν ήταν ποτέ στο ευρώ, είπαμε. Έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευρώπη. Μου λένε ότι η Αγγλία τώρα θα γίνει ισχυρότερη οικονομικά. Ναι, νομίζετε. Νομίζω, λέτε. Νομίζετε. Μπορεί να κάνω λάθος. Ξέρετε πόσοι θα καταστραφούν. Θα το δείξει το μέλλον αυτό. Πόσοι θα καταστραφούν επιχειρηματίες της Αγγλίας που βασιζόντουσαν στις σχέσεις τις διακρατικές μεταξύ εντός ευρώ. Των ευρωπαϊκών χωρών, λέτε αυτό. Ναι, ναι. Για να δούμε. Αυτό αφήστε να δείξει. Είναι ένα καρκίνωμα. Να το δούμε. Λίγο χρόνο. Γιατί τώρα. Σωστό. Τώρα, μέχρι τώρα νομικά μόνο. Όλα τα κρίνει η ζωή που νομικά λέμε. Μόνο προετοιμάζονται να φύγουν.
Κατ' ουσίαν δεν έχει κάτι αλλάξει στην Αγγλία. Mm-hmm. Δεν έχει επέλθει. Λέτε, θα το δούμε όταν το νιώσουν, ολοκληρωθεί. Όταν το νιώσουν το καρκίνωμα, τότε θα. Πάμε στον κύριο Σωτήρη, κύριε Καλοκαιρινέ. Ελεύθερος επαγγελματίας ο κύριος Σωτήρης. Το μεγάλο πρόβλημα που απασχολεί όλο τον κόσμο σήμερα, όχι εδώ στη χώρα μας, είναι η ανεργία. Τι γνώμη έχει και τι μπορεί να κάνει πάνω σε αυτό το πρόβλημα στην ανεργία και πόσο μπορεί να βοηθήσει στο θέμα της υγείας. Το θέμα της υγείας, είπαμε, είναι σημαντικό. Πολύ πρέπει σημαντικό. Να πατάξουμε τα φαινόμενα διαφθοράς μέσα στην υγεία. Mm-hmm. Πρέπει την πρωτογενή παροχή υγείας, δηλαδή το γιατρό των οικογενειακών, να ενισχύσουμε για να μειώσουμε τη δουλειά των νοσοκομείων. Ναι, ναι. Και πρέπει στα νοσοκομεία να επιτύχουμε να μην είναι άδεια τα δωμάτια εντατικής, τα δωμάτια γενικώς, και να θέλεις μέσον για να μπεις, ναι, αλλά να μπορεί ο πολίτης να την κάνει εσείς μεταχείριση. Ευχαριστώ πολύ, Λευτέρη. Εκεί παίζεται, νομίζω, το παιχνίδι. Βλέπετε πόσο ενδιαφέρον έχει ο κόσμος. Ναι. Πέρα από τη Βρετανία, που έχει δικό της νόμισμα, έχουμε και τη Δανία, έχουμε και τη Σουηδία. Όλα τα κράτη τραντάζονται, αλλά τραντάζονται από τρελούς πολιτικούς που υπόσχονται καλύτερες μέρες αν σπάσει η Ευρώπη. Την Ευρώπη γιατί την κάναμε? Πάντως υπάρχει ένα ρεύμα, κύριε Πρόεδρε, δεν πρέπει να το... αυτό δεν πρέπει να το... όταν, το πω, να το παραμερίζουμε. Όταν σπάσει η Ευρώπη θα κλαίμε και θα λέμε συμφωνείτε ότι πρέπει να τα συζητάμε όλα πάντως. Όλα βέβαια. Έτσι. Και εγώ πιστεύω ότι πρέπει να αρχίσει ένας ευρύτατος διάλογος και μέσα στη Βουλή και έξω για το ευρώ. Και όχι να αφήνουμε οι δραχμιστές να λένε τα δικά τους, οι ευρωπαϊστές τα δικά τους, με μονόλογους παράλληλους που δεν έχουν. Δεν συναντιούνται πουθενά. Είναι λάθος. Σωστός, ο διάλογος λύνει πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Πάμε στον κύριο Γιάννη, είναι εστιατόρας. Κύριε Καλοκαιρινέ. Πότε θα έρθει η ανάπτυξη στην Ελλάδα? Όλοι αγωνιούν. Πότε θα έρθει, αυτή είναι η αγωνία. Εγώ εκείνο που υποσχέθηκα είναι, αν τελειώσει η αξιολόγηση και αν έρθει μια κυβέρνηση, γιατί η αξιολόγηση είναι κάτι θεωρητικό, ένα χαρτί που το υπογράφουμε. Το χαρτί δεν έχει αποτέλεσμα, δεν είναι πυρηνική βόμβα να ανταλλάξει όλα. Mm-hmm. Είναι ένα χαρτί που θα το υπογράψουμε. Είναι όμως σημαντικό ότι αν υπάρξει μια κυβέρνηση που κάνει μεταρρυθμίσεις, η Ελλάδα μέσα σε 2 χρόνια θα πάρει μπροστά. Αν όμως κάτσουμε δύο πράγμα και φοβόμαστε μήπως οι υπάλληλοι εδώ ξεσηκωθούν, μήπως το λιμάνι στενοχωρήσουμε τους άλλους, μήπως εκεί στενοχωρήσουμε στη ΔΕΗ τους άλλους, και αν συνεχίζεται αυτό το μπρος πίσω, τότε βεβαίως. Πάντα μου επιτρέψτε να πω κάτι. Στα χρόνια των μνημονίων, ειδικά, ο ελληνικός λαός έχει στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Συνταξιούχοι, επαγγελματίες. Εγώ δεν είμαι λαός. Δεν λέω, αλλά σας λέω. Υπάρχει ανεργία τεράστια. Που βαστίζονται, ναι, από οικονομική κρίση. Μάλιστα. Κάθε εκλογές κάτι με βοηθούσαν, δεν μπόρεσαν τίποτα αυτές. Ούτε ένα ευρώ δεν μπόρεσαν. Μάλιστα. Είχαν δυσκολευτεί άνθρωποι. Όλες οι ελληνικές οικογένειες έχουν τα προβλήματα. Να πούμε ψέματα. Πάμε στον κύριο Σπύρο, μουσικός, για να προλάβω να τις παίξω όλες τις ερωτήσεις, γιατί έχουμε μόνο 5 λεπτά. Κύριο Σπύρος, μουσικός στο επάγγελμα. Κύριε Λεβέντη, πιστεύετε ότι πρέπει να φύγουμε από την Ευρώπη για να σωθούμε? Το απαντήσατε. Εγώ το αντίθετο πιστεύω. Mm-hmm. Ότι η σωτηρία της Ελλάδος είναι να μείνουμε στην Ευρώπη, να κάνουμε τις μεταρρυθμίσεις και να σοβαρευτούμε. Μάλιστα. Αυτοί που προτείνουν δραπέτευση και φυγή, αυτοί μπορεί να μας οδηγήσουν στον απόλυτο γκρεμό. Κύριος... Όπως και τότε, ναι, και στο Μεσολόγγι υπήρχαν κάποιοι που λέγανε μπροστά, υπήρχαν όμως και κάποιοι που είπαν ο πίσω. Και ένας να είπε ο πίσω κατέστρεψε την έξοδο. Μιχάλης Αντωνίου, συνταξιούχος. Για να δούμε τι είπε στην Όλγα την Καλατζή. Μήπως πρόκειται να μας πει ποιος τον προσέλαβε σαν σημαίνον πρόσωπο, ηγετικό στέλεχος? Τι είπε? Την ερώτηση δεν την κατάλαβα κι εγώ αυτή. Να με προσέλαβε. Ναι, σαν ηγετικό στέλεχος. Αυτοπροσλήφθηκα, πες. Προφανώς, ναι. Θεωρεί πως ανελιχθήκατε πολιτικά. Με 40 ετών. Είναι γνωστό ότι δίνατε επί δεκαετίες αγώνα. Καθόλου εύκολα. Καθόλου εύκολα. Σας πολεμήσανε και πάρα με πολύ. 40 ετών. Σας πολεμήσανε αγώνες. Πολύ. Η δε σύζυγός μου έλεγε παράτατα, γιατί αυτοί θα μας εξοντώσουν. Και μετά από 40 χρόνια καταφέρατε και μπήκατε στη Βουλή. Συγγνώμη και μου λέει, είχες κάποιο δίκιο. Η κυρία Ελισάβετ είναι ηθοποιός. Για να δούμε τι είπε. Κύριε Λεβέντη, τι καλύτερο μπορεί να γίνει για την πατρίδα μας? Εντάξει, αυτές είναι γενικού τύπου ερωτήσεις. Είναι γενικού τύπου ερωτήσεις. Εγώ είπα, ερωτήσεις, ναι, αντί να παλεύει μόνο στο Τσίπρας να κάνει ή μόνο στο Μητσοτάκης, να μπορούσαμε για 2-3 χρόνια να κάνουμε μια κυβέρνηση να είναι 5-6 μέσα. Και να προχωρήσει το λιμάνι. Να προχωρήσει, μόνο τουλάχιστον για να μείνουμε στο ευρώ και για να λυθεί το οικονομικό, η ανεργία, αυτά. Τα ουσιώδη. Γι' αυτά μόνο 2-3 ετών ζητώ μια παρένθεση συνένεσης.
αν αυτό που ζητώ είναι τόσο σπουδαίο και απραγματοποιητό. Γιατί λένε δεν γίνεται, είπε μια κυρία πιο πριν, όχι τώρα, πολύ πιο πριν μια κυρία είπε, αφού δεν θέλουν και τα κόμματα, λέει, να κάνουμε οικουμενική, δεν θέλουν και τα κόμματα. Ναι, αλλά πόσο κοστίζει αυτό. Η απροθυμία των κομμάτων. Πάντως ακούω και την κυρία Γεννηματά, την οποία την έχετε βέβαια. Τώρα με αντέγραψε. Την έχετε λοκάρει. Ναι. Μιλάει και η κυρία Γεννηματά για συνενέσεις. Θέλετε να σας πω κάτι. Στην πρώτη, υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, συνάντηση που κάναμε, δεν θυμάμαι τι αντικείμενο είχε. Το μεταναστευτικό. Μπορεί. Ναι, το μεταναστευτικό είχε, ήταν η πρώτη. Ναι, ναι. Εγώ ζήτησα να συζητήσουμε και για την οικονομία. Και λέω, αφού κάνουμε 5 ώρες, λέω, το μεταναστευτικό, και να κάτσουμε και μία ωρίτσα, γιατί το μείζον, λέω, της χώρας αυτό είναι. Όλοι το απέρριψαν. Είπαν όχι. Ναι. Αφού πέρασαν 5 ώρες και είπα, δήλωσα ότι εγώ δεν θα ψηφίσω. Δεν θα μετάσχω στο κοινό πόρισμα, στο κοινό ανακοινωδέν, αφού δεν μου κάνετε τη χάρη να συζητήσουμε λίγο και για την οικονομία, μόνο για το μεταναστευτικό, δεν είμαι βλάκας. Και δεν ψηφίσατε. Δεν μετέσχουν στη σύνταξη του ανακοινωθέντος. Μάλιστα. Όπως ήθελε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Όμως μετά παρέλευση 5 ώρων, σαν άπιασε τη Γεννηματά, σαν της μπήκε μια ένεση, σηκώνεται και λέει: πρέπει να συζητήσουμε για την οικονομία, λέει. Ενώ το απέρριψαν όλοι ομόφωνα αρχικώς. Το βρήκε ενδιαφέρον, δηλαδή. Το βρήκε ενδιαφέρον, την 5η ώρα. Εντάξει, μπορεί να το. Καλό είναι. Με καθυστέρηση, καλό αλλά είναι, το βρήκε ενδιαφέρον. Ακούστε, και να παίρνουν κάτι που λέω εγώ επίμονα. Και υπό ειρωνίες μερικές φορές. Ναι. Και να το παίρνουν στη συνέχεια και να το ασπάζονται. Θετικό. Δεν με ενοχλεί. Μάλιστα. Αρκεί να το κάνουν έντιμα. Ναι. Μπορεί να το κάνουν μόνο για εντυπωσιασμό. Κύριο Στέφανο, συνταξιούχος. Κύριε Καλοκαιρινέ. Τι σχέση έχουν με τους Γερμανούς όλοι αυτοί? Νομίζω έχω ακούσει ότι για να κάποιος να ανέρθει πολιτικά πρέπει να έχει επαφές με τους Γερμανούς. Προφανώς ο κύριος Γιάννης, είναι ο κύριος Γιάννης, είναι καθηγητής, δεν ήταν συνταξιούχος. Ο κύριος Γιάννης, επειδή έχει ακούσει δηλώσεις σας που λέτε ότι μιλάω με Γερμανούς αλλά και άλλους Ευρωπαίους, ότι έχετε την υποστήριξη του γερμανικού... Καμία. Οι Γερμανοί... Νομίζει ο κύριος Γιάννης ότι ψάχνουν για υπαλλήλους εδώ στην Ελλάδα. Γιάννης δεν λέγεται? Ναι. Γιάννης καθηγητής. Ναι, καθηγητής. Ο κύριος καθηγητής λοιπόν θεωρεί ότι ψάχνουν για κλητήρες, για υπαλλήλους να περνάνε τα δικά τους. Ναι. Οι Γερμανοί, μας είπατε, δεν ενδιαφέρονται. Και το Delta Nitaf, δεν ενδιαφέρονται για πρόσωπα. Μια κυβέρνηση εδώ να κάνει μόνο μεταρρυθμίσεις. Και ας είναι του Φλωράκη. Αν μπορεί ο Φλωράκης να βγει από τον τάφο να την κάνει, δεν τον νοιάζει το Σόιμπλε και τον κάθε κερατάκι. Το καταλάβατε? Είστε σε απολύτως σαφείς. Θέλουν μόνο μεταρρυθμίσεις. Πάμε να ακούσουμε τον Στέφανο, τον κύριο Στέφανο, τον συνταξιούχο τώρα, κύριε Καλοκαιρινέ. Ο Λεβέντης είπε ότι θα κάνει 150. Γιατί δεν τους κάνει να κάνουν νόμο να γίνουν 150, τι θέλουν 300 για να βάζουν δημοσίους υπαλλήλους? Συμφωνεί με σας. Λοιπόν, 150 δεν μπορούμε. 200 μπορούμε. Αλλαγή συντάγματος. Με 200 μπορούμε. Τώρα με ένα απλό νόμο. Κύριε Πρόεδρε, για άλλη μια φορά θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για τη σημερινή συζήτηση. Βλέπετε τι γίνεται. Mail και μήνυματα. Εγώ αν στενοχώρησα κάποιους, ζητώ συγγνώμη. Δεν είναι. Εσείς λέτε τις απόψεις σας. Λέτε τις απόψεις σας. Ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συζήτηση. Πάντως θέλω να πω, γιατί γίνονται και κάτι δημοσιεύματα. Παρακαλώ. Ότι λένε τα βρήκαμε το Μητσοτάκη. Να ξέρετε ότι είμαι πάντα εκεί που ήμουνα, 40 χρόνια. Εγώ 40 χρόνια ήμουνα κεντρός και θα πεθάνω κεντρός. Αν τα βρω ποτέ με κανέναν ή το Μητσοτάκη ή τον οποιοδήποτε, να μην λέω ονόματα, θα είναι γιατί αυτοί έρχονται προς τις θέσεις μου. Μάλιστα. Και να θυμόσαστε και κάτι δεύτερο. Δεν θα πάρω τίποτε, ούτε λάφυρα, ούτε υπουργεία, ούτε μια γραμματεία, κανένας κερατάς από εμάς. Θα δείξουμε ανιδιοτέλεια και αυταπάρνηση μέχρι τέλους. Και ο ίδιος μου ο γιος δεν θα πάρει κανένα αξίωμα υπουργικό. Το δηλώνω από τώρα για πάντα. Η υπηρέτηση και μόνο, δηλαδή η χαρά της ζωής μου είναι να πω, να πούν οι άλλοι, είχε δίκιο αυτός ο άνθρωπος, ας δεχθούμε κάποια από αυτά που είπε. Αυτό. Γιατί μέχρι τώρα με ειρωνευόντουσαν. Ναι, αλλά σε, ξέρετε τι τράβηξε. Ο λαός σας εξέλεξε. Και λένε και κάποιοι ότι θέλει να κάνω υπουργό το γιο μου. Ένα παιδί που τόμπλεξα στην πολιτική
Και γιατί σας το λέω αυτό. Λέτε για τον Μάριο τον Γεωργιάδη. Ναι, τον Μάριο Γεωργιάδη που είναι βουλευτής, τον έβγαλα βουλευτή και τον έβγαλα, ξέρετε, γιατί κύριε Ελιάτσο μου, σας το έχω ξαναπεί. Γιατί είμαι 65 χρονών. Παίρνω κάποια φάρμακα. Και όπου γυρίζω. Με ακολουθεί και με φροντίζει. Αυτός ήταν ο λόγος. Τον πήρα από τη δουλειά του, δεν ήθελε ούτε η μάνα του ούτε ο ίδιος. Πολύ αξιόλογος. Και με κατηγορούν για οικογενειοκρατία. Ο Μάριος Γεωργιάς. Αν αυτό είναι οικογενειοκρατία, τι να πω με τους Καραμαλίδες, τι να πω με τους Παπαντρέδες, τι να πω με τους Μητσοτάκηδες, τι να πω με όλους αυτούς. Πόσους Μητσοτάκηδες έχει η Βουλή. Και εγώ έχω κάνει όλη την οικογενειοκρατία. Εγώ 40 χρόνια. Θέλετε να σας πω, και μου είπε ένας προχθές, εσύ δικαιούσε, λέει, και όλη την οικογένειά σου να βάλεις, γιατί εσύ 40 χρόνια, λέει Λεβέντη, σε έβλεπα με ένα αυτοκίνητο, μικρούλι, να γυρίζεις όλη την Ελλάδα, λέει. Σαν ήλωτας. Και υπό τις ηρωνίες, λέει, όλων. Όλοι ηρωνευόντουσαν. Και λέγανε ποτέ αυτός και γελάγανε. Και σοκαριστήκαν, λέει, τη νύχτα της 23 Σεπτεμβρίου, σου λέει, τι έγινε εδώ. Αλλά παρά τα αυτά σας λέω, γιατί έχουν βάλει σημαία τους, ο οικογενειοκρατία και ότι για το γιο μου. Θα δουν ότι και ο γιος μου, ακόμη και όταν γίνει συνέδριο της Ένωσης Κεντρών για την Αρχηγία, ο γιος μου θα είναι ένας απλός στρατιώτης. Τίποτα άλλο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Να είστε πάντα καλά και χρόνια πολλά. Ο Θεός μαζί.